Θέλω σήμερα, κυρίες και κύριοι, και εσείς που ακούτε την εκπομπή, και ο Σωτήρης Δασκαλάκης που τον καλημερίζω, ο οποίος έχει και την επιμέλεια της εκπομπής, να προσεγγίσουμε τα δύο θέματα που συγκλονίζουν το καθένα από το δικό τους μετερίζει την πατρίδα μας, μονοπολούν το ενδιαφέρον και το ένα κομμάτι από αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα δίνει τον ίνι υπερπάντων αγώνα στο Σύνταγμα ενάντια της Συμφωνίας των Σκοπίων. Ένα σοβαρό εθνικό θέμα από τη μία μεριά, αυτό που σίγουρα ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, και ένα άλλο αθλητικό θέμα που συγκλονίζει πραγματικά τον αθλητικό τομέα με τη δυναμική που έχει. Δεν μπορείς να το εξισώσεις με το πανελλήνιο ενδιαφέρον, με το παγκόσμιο ενδιαφέρον του ελληνισμού, αλλά που και αυτό από τη δική του τη μεριά έχει να πει πολλά. Θέλω να μπούμε χαλαρά σήμερα για να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα θέματα, τις εξελίξεις και να τα σχολιάσουμε. Ζαμπέτας, Μανταλένα, τα 40 μπουζούκια του, ρωμιοσύνη, ομορφιά, ελαδάρα. Άντε σύγκρινε την με την Πάολα. Πού είναι και πάω ξάκι. Του γουστάρουμε την μπάλα. Την άλλη δεν πάω, την άλλη κυνηγάω. Πώς θέλει την άλλη, το αλβανάκι. Μου ρέει ρε, ναι, αυτή είναι. Όχι ότι είναι αλβανάκι, εγώ τους πάω τους Αλβανούς. Οι Αλβανοί έχουν προσφέρει στην Ελλάδα. Έχουν δουλέψει άνθρωποι αυτοί όσο κανείς. Και αφομοιωθήκανε σιγά σιγά. Άλλοι γυρίσαν στις πατρίδες τους. Καλά έχουν και τα δικά τους τα καλά τα παιδιά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Βγάζουν μια αλβανίλα. Αλλά ο πολύς ο κόσμος είναι καλός. Τ' άλλο ακούς. Θα πας στη συγκέντρωση σήμερα. Μιλάω σε ένα φίλο που μας ακούει στην Αθήνα. Με πήρε τζιμάρας το πρωί. Μέσα από πούλμαν στο σχηματάρι, τραγουδούντας ένα τραγούδι παοξίδικο, τσίμπρα μπιμπίπ παλιό αυτό, φέρε στη Βουλή τη συμφωνία αυτή και εκεί θα δεις, και θα δεις εκεί. Τσίπρα ντανε, φωνάζουνε μέσα στο πούλμαν από Πολύκαστρο, δικά μας χέρια. Τους χαιρετούμε! Τους χαιρετούμε! Και χαιρετίζουμε όλους αυτούς που μας ακούνε σήμερα που έχουν πάρει την κατηφόρα, που βρίσκονται στην Κατερίνη, στη Λάρισα, στη Λαμία, στο Σχηματάρι, στο Κρυονέρι και κάνουν μπούκα στην Αθήνα. Σήμερα κρίνονται όλα. Σήμερα θα πρέπει να βροβοντοφωνάξει ο ελληνικός λαός. Και εσύ Τσίπρα, κομμουνιστή, να ακούσεις τη λαϊκή κατακραυγή και να βρεις άκρη. Πήγαινε σε εκλογές. Ας τους να μπουν και στο ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ, καλό είναι για μας. Αλλά έχεις και το όνομα του Αλέξανδρου, ρε Τσίπρα. Εμείς, Μακεδόνες, είτε βόρειους, είτε νότιους, είτε ανατολικούς, είτε κάτω από τη γη, είτε πάνω στον ουρανό, δεν θα τους πούμε ποτέ. Εμείς οι Μακεδόνες, εμείς οι Θρακιώτες, εμείς οι Θεσποιείς, εμείς οι Παλιολαδίτες, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί που ελευθερώσανε τη Μακεδονία, εμείς που οι πρόγονοί μας
στη μάχη του Λαχανά είχαν σε μια μισή μέρα 8.000 νεκρούς, που τα αίματά τους είναι ζωντανά ακόμα και εκείνη η γη μυρίζει και μοσχοβολά από το αίμα των προγόνων μας, εμείς τους Σλάβους γείτονες και τους Αλβανούς που αποτελούν το κράτος αυτό, το οποίο αναγνωρίζουμε, συμπονάμε . Είμαστε κοντά τους, στα προβλήματά τους. Τους ανοίξαμε τράπεζες. Τους πήγαμε επιχειρήσεις. Τους έχουμε εδώ κοντά μας. Και κάνουμε μαζί τα μπάνια μας στη Χαλκιδική. Που μου είναι συμπαθέστατη γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Και όσοι έχουν δουλέψει με τους Σκοπιανούς ξέρουν ότι είναι πολύ καλύτερα παιδιά. Και πιο μπεσαλίδες και πιο κυμπάρδες από κάτι Γιουγκοσλάβους, κάτι Κροάτες, κάτι Σλοβαίνους. Πιο καθαροί, πιο προς εμάς, με ελληνικά ονόματα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτούς μιλά ελληνικά. Και το ξαναλέω, μου είναι συμπαθής. Αλλά τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Την εκτίμηση, τη συμπόνια και την αγάπη στα γείτονες που είναι, θα το συζητώσουμε απλόχειρα. Αλλά όταν θα χρειαστεί να τους αποκαλέσουμε με το όνομά τους, όσο ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας, πάντα Σκοπιανούς θα τους λέμε. Και ας τους αναγνώρισει όλος ο κόσμος. Γιατί όπως είπε, βάλε ρε τον Καραμαλή να τον ακούσω. Το δάκρυ του Καραμαλή. Καραμαλής για τη Μακεδονία. Εκεί που βγήκε ο τεράστιος, ο ηγέτης, ο σοβαρός, ο πατριάρχης των Ελλήνων. Έναν από αυτούς. Υπήρξαν και άλλοι. Μεγάλη. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούσατε το δάκρυ του Εθνάρχη, το δάκρυ του Καραμαλή. Ακούσατε πώς έγινε αυτή η μικρή συνέντευξη εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονίας. Έχω ένα φίλο που κατεβαίνει στην Αθήνα για να είναι εκεί στο μεγάλο συλλαλητήριο. Είναι ένα πούλμα που έρχεται εκεί από τα σύνορα των Σκοπίων, από το θρυλικό Πολύκαστρο, το αγαπημένο μου Πολύκαστρο, και δεν είναι άλλος από έναν ήρωα αυτής της εκπομπής, από τον Ιλουμινάτη, τότε με τον Κώστα το Χίτα, όταν πραγματικά είχε δώσει μια διαφορετική ζωντάνια στην εκπομπή αυτή. Δεν είναι άλλος από το θρυλικό Τζιμάρα που βρίσκεται μέσα στο λεωφορείο που κατεβαίνει για την Αθήνα. Τζιμάρα, καλημέρα! Καλημέρα! Τι γίνεται? Καλημέρα σε όλους τους Μακεδόνες! Σε όλη την Ελλάδα, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική! Ωραία Τζιμάρα! Ωραία Τζιμάρα, παίζεις μπάλα σήμερα, έμαθα! Τώρα είμαστε εδώ, στην πλάκα είμαστε, στην πλάκα είμαστε εδώ τώρα, έτσι! Πού φτάσατε κύριε Τέρατα? Πλάκα, πλάκα! Οδός, οδός, ναι. Κιδαθηναίων! Οδός Κιδαθηναίων! Κιδαθηναίων, ναι! Λαϊκής τέχνης, ναι! Α. Στην πλάκα! Κόσμο, ναι. Έχει παλμό, έχει κόσμο εκεί πέρα. Πολύ παλμό. Από το Φεβρουάριο το τριπλάσιο κόσμο. Έλα ρε Τζιμάρα, με τρομάζεις ρε φίλε. Ναι, έχω να τριχιάσει ρε Γιώργο, έχω να τριχιάσει άρα. Πολύ κόσμο, κοσμοροή μιλάμε. Τέτοιο κόσμο, τέτοιο παλμό δεν πολύ φορά είδα. Δεν περνάει η συμφωνία με τίποτα. Ο κόσμος δεν σήμερα περνάει, αποφασίζει. Δεν περνάει συμφωνία, τίποτα δεν περνάει. Τι θέλουμε, δημοψήφισμα ή εκλογές? Δημοψήφισμα και εκλογές. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Για τη Μακεδονία μας, για την Ελλαδάρα μας, Μακεδονία, για το Πολύκαστρο. Πολύκαστρο έρθουν τα πάντα όλα. Με τι κατεβήκατε, με αυτοκίνητο, γιοταχή? Με αυτοκίνητο, με ένα βανάκι, με ένα βανάκι. Πόσα κομμάτια είστε μέσα? 9 άτομα. 9 άτομα, ε.
Κοχό, τα λεωφορεία κατεβαίνουνε. Έχει κόσμο πολύ, πολλά λεωφορεία. Πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Από εκεί εμείς φύγαμε 4 ώρα. Από πού? Τεμερώματα, πολύ γαστρό. Όλοι πολυγαστρινοί είστε. Ναι, όλοι πολυγαστρινοί, όλη Αθήνα, μου βουλιάζει εδώ, βλέπω πω, κοσμονοή, κοσμονοή. Αμπάρε τσιμάρα, πες μου τέτοια να χαρώ ρε φίλε. Ναι, τέτοιο κόσμο πρώτη φορά είδα. Από το Φλεβάρι που κατέβηκα τώρα τριπλάσιο κόσμο έχουμε. Α, κατέβηκες και το Φλεβάρι. Ναι, κατέβηκα, τριπλάσιο κόσμο έχουμε. Το πήραν το μήνυμα, το πήρανε. Το πήρανε. Το πήρανε. Δεν περνάει συμφωνία. Δεν περνάει συμφωνία, τίποτα δεν περνάει. Το πήρα. Η προδοσία δεν περνάει. Τζιμάρα εκεί από το Πολύκαστρο, από την Ξυπούπολη, από τη Γουμένησα, από τη, ξέρω εγώ, έρχεται ο κόσμος. Έρχεται, έρχεται. Βάλανε πούλμαν. Πολλά πούλμαν, πολλά. Τα σταματάνε στις Αθηναίες όμως. Αθηναίες, Αθηναίες, ναι, τα σταματάνε εκεί. Ποιος είναι, ποιος είναι δίπλα σου? Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο Δημήτρης. Έλα, δώστε μου. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, ρε Δημήτρη, τι γίνεται? Καλημέρα. Καλημέρα, για δώσ' μας και εσύ μια εικόνα, τι ακριβώς γίνεται στους δρόμους, τι βλέπεις όταν όπως ερχόσασταν από τη... Λοιπόν, τα λεωφορεία τα σταματάνε στα διόδια των Αθηνών. Ναι. 10-10 τα πηγαίνουν, τα βάζουν σε γκρουπάκι και τα στέλνουν μέσα. Κομβόι. Κομβόι. Είναι πρωί, έχει κόσμο. Εμείς κατευθυνόμαστε τώρα, κάνουμε μια βόλτα και θα πάμε... Στην πλατεία μετά. Στο Σύνταγμα, από τώρα τι ώρα είναι να αρχίσουν οι ομιλίες? 2 η ώρα είναι να ξεκινήσουν οι ομιλίες. Α, 2 νωρίς. Έχει κόσμο, έχει παλμό. Ναι, 2 η ώρα, 2 η ώρα να ξεκινήσουν. Δημήτρη, κατά τις 1.30 πριν τελειώσει η εκπομπή, θα σε ξανακαλέσουμε μια φορά ακόμα να μας πεις τι ακριβώς γίνεται εκείνη την ώρα. Μία, όποτε γύρω στη μία. Όποτε θέλεις, Γιώργο. Όποτε θέλεις. Για πετύ, θέλει κάτι ο Τζιμάρας. Κάτι θέλει, λέει, το τραγούδι να σου πει. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Γιώργο! Έλα! Τι πράττου του φέρεις στη Βουλή, τη συμφωνία αυτή και θα δεις εσύ. Τσίπρα, μπιμπι, 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 φέρε στη Βουλή τη συμφωνία αυτή και θα δεις εσύ. Θα το τραγουδίσετε αυτό το τραγούδι, χορό εκεί. Ναι, ναι! Χοντρό είναι, δεν κάνει να λέτε πινελίκια τώρα τον Πρωθυπουργό. Έχουμε ακόμα ένα τραγουδάκι, το πούμε λίγο, Δημήτρη. Ναι, αλλά να μην έχει βρισχές. Όχι, δεν έχει βρισχές. Άντε, πέστε το. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Και όποιος δεν την ξέρει, πάει να πει. Ναι, αλήτη. Αλήτη, εσχρέτσι μάρα, πρόμηκε. Τέλος. Σήμερα δεν υπάρχουν ομάδες. Σήμερα υπάρχει μόνο Μακεδονία και η Μακεδονία είναι ελληνική. Μπράβο ρε Τζιμάρα. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε άλλης που ό,τι πάω. Τίποτα. Σήμερα είμαστε ένα. Βάλε λίγο το τραγούδι να τα ακούσει ο Τζιμάρας ο δικό μας ρε. Γιατί εμείς... Για άκουσε το ρε Τζιμάρα. Μια δίντου Λεξάνδρου. Εδώ είμαστε, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε παιδιά από το Πολύκαστρο, το θρελικό Τζιμάρα, το φίλο μας εδώ, το Γιώργη, το Δημήτρη, τον άλλο, το Λεβεντόπεδο, ξεχνάω το επώνυμο. Πώς το λες το επώνυμο? Το Λετρολόγο, το Σικούδι. Το Σικούδι. Ωραία, πηγαίνετε κάτι τα μάτια σας. Φτάσουμε εκεί, ναι. Θα σε πάρω ξανά τηλέφωνο. Ωραία, κάνε μου μια αναπάντητη να σε πάρει ο σταθμός πίσω. Έγινε Γιώργο, γεια σας. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Θα έχει παλμό μεγάλο το σημερινό συλλαλητήριο. Εγώ θα κάνω την ευχή όλα να κυλήσουν καλά, να μην γίνουν επεισόδια, γιατί κάνουν και μια... αντισυγκέντρωση, αντιεξουσιαστές και τα καλόπαιδα εκεί πέρα από τα εξάρχεια. Ας ελπίσουμε να μην γίνουν τίποτα έκτροπα. Ο κόσμος είναι πολλής, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν νομίζω. Λένε πολλοί ότι το 80% δεν υπάρχει Έλληνας που να θέλει να παραδοθεί ένα κομμάτι του ονόματος της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Το 100%.
Μερικοί είναι ενδεχομένως να λένε ότι εντάξει, να τελειώσει αυτό το πρόβλημα, να δείξει, πάση περιπτώσει, να βάλουμε κι εμείς λίγο νερό στο κρασί μας. Καθόλου νερό στο κρασί μας σε αυτό το θέμα, στο ιερό θέμα της Μακεδονίας. Και το ξαναλέω, ας το αναγνωρίσει όλος ο κόσμος. Οι μορφωμένοι, οι επιστήμονες, οι ανεβασμένοι, αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο, όλοι ξέρουν ότι η Μακεδονία ήταν μία, είναι μία και αυτή ανοίξει στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Το λένε οι προγόνοι μας, το λένε τα συγγράμματα, το λένε οι τάφοι της Αμφίπολης, της Βεργίνας, το λέει ο Αριστοτέλης, το φωνάζει ο Αλέξανδρος και συνεχιστές του. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Το λέει το όνομα του Φιλίππου, φίλος του Ήππου. Το λέει το όνομα του Αλεξάνδρου, Άλεξ Άνδρος, προστάτης των ανδρών. Το λέει ακόμα και ο Βουκεφάλας, που θα πει Βου, κεφάλι Βουδιού, επειδή είχε πολύ μεγάλο κεφάλι ο Βουκεφάλας. Τα λένε οι στρατηγοί του, ο Κρατερός, ο Λεωνάντος, ο Λυσίμαχος, ο Πτολεμαίος, το λέει η μάνα του η Ολυμπιάδα, η Πολυξένη όπως τη λέγανε, γιατί μετά από αυτή στην Ολυμπιάδα, λόγω μιας νίκης του Φιλίππου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Πυρώτισσα η Λυρή, η Λυρεά, η Πυρώτισσα, Βόρειο Πυρώτισσα για μας. Γι' αυτό λένε οι Αλβανοί, γιατί κατάγεται από εκεί. Δεν είχε όμως αλβανικά σχέση με τους Αλβανούς, ήταν καθαρή, όπως είναι οι Βορειοϋπειρώτες. Το λένε όλα αυτά, το λέει ο αέρας. Και όπως μου είπε και ένας γέροντας, άρε πες τους, λέει, τους Σκοπιανούς, πόσες ρίζες έχουνε. Όταν οι παλιοί γεωργοί αναφέρονται για ρίζες, μιλάνε πάντα για τις ελιές. Πόσες ρίζες είχε το κάθε σπίτι, το κάθε νοικοκυριό, χαρακτήριζε και την ποιότητά του και τον πλούτο που είχε μέσα στο σπίτι. Άρε λέει πες τους πόσους ρίζες έχουνε. Σας πληροφορώ, στο Πολύκαστρο δεν φυτρώνει ελιά. 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα δεν φυτρώνει ελιά πουθενά. Ούτε στη Θράκη, ούτε στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, ούτε από την άλλη μεριά. Από τα Γιάννενα και την Πρέβεζα. Πρέβεζα έχει ελιές. Τα Γιάννενα και μόλις φτάσει εκεί πέρα προς τα σύνορα με την Αλβανία δεν έχει ελιές. Πες μας λέει πόσες ελιές έχουν για να μας πούνε αν είναι Έλληνες. Γιατί η ελιά, το ξέρει όλος ο κόσμος, το λάδι είναι το δώρο των Θεών στους Έλληνες. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε το τραγουδάκι. Μπράβο. Φίλοι ακροατές, φίλοι της εκπομπής, ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο και παλαιότερα τον Ιλουμινάτη, όλοι εσείς που με κρατάτε και σας κρατάω συντροφιά τα 15 τελευταία χρόνια, θέλω να εξομολογηθώ κάτι σε εσάς. Αισθάνομαι ευλογημένος όσον αφορά τον αθλητισμό. Χώρια που αισθάνομαι ευλογημένος γιατί έζησα μέχρι τώρα τη ζωή μου περιτριγυρισμένος από αγαπημένους, από μια υπέροχη οικογένεια του πατέρα μου, της μητέρας μου, των αδερφών μου και της αδερφής μου, της οικογένειάς μου, της γυναίκας μου και των παιδιών μου και πολλούς καλούς φίλους. Αλλά αισθάνομαι και ευλογημένος και ας μην το τεντώσουμε, ας βγάλουμε το ευλογημένο, πολύ τυχερός που στα 60-62 χρόνια της ζωής μου, άντε 63 ρε μέγρο κοιτάς, έτυχε να δω όλους τους τίτλους που έχει πάρει η μεγάλη αυτή ομάδα. Το 72 και το 74 με το Ζαρκάδι του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Γιώργο τον Κούδα και την παρέα τους. Το πρωτάθλημα το 74-75 με το Γιούλα Λόραντ.
Το δεύτερο πρωτάθλημα του Βασιλάκου και του Σκαρτάδου, του Κωστίκου και του Δημόπουλου και των άλλων παιδιών, του Μπανιώτη, του Τσουρέλα, του Κυριάκου, του Αλεξανδρίδη, Πάπριτσα, και μετά τα δύο κύπελα του Πατατούδη με τον Ολυμπιακό να γονατίζει, με τον Άρη να παίρνει ο ΠΑΟΚ μετά τόσα χρόνια τη ρεβάση του κυπέλου. Τα δύο κύπελα που πήρε ο Ιβάν, η ομάδα του Ιβάν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα αυτά που γίνανε με την ομάδα του συμπολίτη μας εδώ, του γειτονά μας του Κυρκώστα, αλλά και του Πασχάλη. Παλαιότερα, τη δεκαετία του 70, τις κλοπές και τις ελληνοποίησεις, τους Κοσκοτάδες και τους Γουλανδρίδες και τους Δαϊφάδες, τα ζήσα όλα αυτά. Είμαι όμως πολύ τυχερός που αυτό τον καιρό ζω και αυτή τη μεγάλη στιγμή. Ίσως, κατά τη γνώμη μου, τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας αυτής της ομάδος. Μια ιστορία που έχει βαθιές ρίζες, που είναι μπολιασμένο μέσα στο αίμα του οπαδού της, η μεγάλη Ελλάδα, η ρωμιοσύνη της ξενιτιάς και των χαμένων πατρίδων. Ζούμε στιγμές ξεχωριστές. Ζούμε στιγμές απίστευτες. Ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι, γίνεται ένα παγκόσμιο κλαμπ παραγωγής αθλητικού προϊόντος. Ένα παγκόσμιο κλαμπ που βγάζει πολιτισμό και κουλτούρα. Έχει φύγει η μύρλα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έχουν πάψει να ασχολούνται με τις μικροπρέπειες της καθημερινότητας. Κοιτάζουν πάρα πολύ ψηλά, γιατί πολύ ψηλά κοιτάζει και ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης. Συντελούνται κάθε μέρα τρομερά γεγονότα που ανεβάζουν το επίπεδο αλλά και το φρόνημα του κόσμου. Συμβαίνει κάτι πολύ μεγάλο. Συμβαίνει κάτι πολύ όμορφο. Και εσείς οι ευλογημένοι, οι τυχεροί και εμείς όλοι είμαστε μάρτυρες αυτής της μεγάλης στιγμής, φίλε Πασχάλη, που κατρακυλάς κάθε μέρα σε χαμηλά σκαλοπάτια. Ο ΠΑΟΚ έχει μία πραγματικά αυτοκρατορική παρουσία τον τελευταίο χρόνο, μία ομάδα από σίδερο, μία ομάδα που βαδίζει πάνω σε χνάρια μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, ένας ποδοσφαιρικός κολοσσός που στηρίζεται στη μεγάλη αγάπη του κόσμου του, του πανόριου κόσμου του, αλλά και στις ικανότητες και τις δυνατότητες του πρόεδρου του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη. Δεν έχει δείξει ακόμα η ομάδα το πραγματικό μέγεθος της τεράστιας αυτής οργάνωσης που λέγεται μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ. Όσο τον μεγαλώνει ποδοσφαιρικά ο πρόεδρος, ο προπονητής και οι παίκτες, τόσο θα βλέπεις πόσο μεγάλος ήτανε
αλλά που δεν είχε τα εφόδια, την εικόνα, το μέγεθος που μπορεί να φτάσει και ήταν ησυχασμένος καθότανε. Περίμενε ένας ολόκληρος κόσμος πότε ο διαιτητής δεν θα δώσει το πέναλτι, πότε θα γίνει η κλοπή, πότε θα σου ακυρώσουν ένα γκολ, πότε θα σε κλέψουν, πότε θα σε αδικήσουν για να βγεις και να μιλήσεις. Για να βγεις και να πεις ότι όχι ρε κουφάλες, αυτό δεν περνάει. Σούλη, αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον αλλοφύλλον του. Επεισόδια, φωνές, καμένα λάστιχα, κοτρονιές, κυνηγητά, μια ζωή. Στα τρένα και στις στοές που λέει και το τραγούδι. Με τον κλόψ του αστυνόμου πάντα στην πλάτη και στο κεφάλι μας. Για να αποδείξουμε τι. Ότι ό,τι και να κάνετε, εμείς δεν σας αναγνωρίζουμε όπως οι Σκοπιανοί. Όποιος τους Σκοπιανούς, αυτά που έλεγα προηγούμενα. Εμείς δεν σας αναγνωρίζουμε. Θρύλε το γηπέδο, Ολυμπιακοί τραγουδούσαν αυτοί. Ναι, αλλά θρύλους δεν τους λέγαμε εμείς. Ο θρύλος. Γιατί θρύλος, κύριε Πασχάλη, γίνεσαι όταν θα σε πουν οι άλλοι θρύλο. Όχι όταν λες εσύ τον εαυτό σου. Ο Μέγας Αλέξανδρος, να ξέρεις κανείς, ούτε ο ίδιος, ούτε η μάνα του, ούτε τα αδέρφια του, ούτε η στρατηγή του, ούτε οι φίλοι του τον είπανε Μέγα. Μέγα το βγάλανε εκεί στην Ανατολή. Οι αντίπαλοι. Γιατί τους τσάκισε με την υπεροχή του. Αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ Πασχάλη σήμερα. Τσακίζει όποιον βρει μπροστά του. Όχι με τις διατησίες, με το φακί, με το λίσα, με το λίτσα, όσοι θυμούνται από παλιά, με τους Παπαπέτρου, με τους Κασναφέριδες, με τους Κομίνιδες. Δες, 4 σφυρίγματα, 4 γκόλα κυρωμένα από τον ΠΑΟΚ και 2 πέναλτι που δεν του δόθηκαν, που έπρεπε να τα δώσει. Αυτά είναι όλα σε όλο το πρωτάθλημα. Άμα τα βάλουμε το ένα δίπλα απ' τ' άλλο, πιο πολλές φορές αδικήθηκε. Και προχωράει μπροστά, ούτε ΕΠΟ, ούτε διατησίες, ούτε τίποτα. Πεντακάθαρα. Αυτές τις στιγμές που περνάμε, τις ευλογημένες στιγμές, εμείς όλοι που είμαστε μάρτυρες αυτής της μεγάλης αλλαγής, θα πρέπει να αισθανόμαστε πολύ χαρούμενα, πολύ ευτυχισμένα. Και όταν θα ξεκινήσει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, εκεί θα αλλάξουμε επίπεδο. Και εύχομαι όλους εσάς που αγαπάτε αυτή την ομάδα και όλους εσάς που τη θαυμάζετε και ας μείνει στο παδί, να ζήσετε αυτή τη στιγμή όταν θα μπει η καινούργια ομάδα που ετοιμάζει ήδη. Μια ομάδα με το Γιαννούλη, με τον Πασχαλάκη, με τον Λιμνιό, με τον Ζαμπά, με τον ΑΚ 47, με τον Βιερίνια, με τον καινούριο, τον Ρουμάνο, τον Πολωνό που ήρθε, μου διαφεύγει το όνομα, με τον Ιρλανδό που παραφέρει, 23άριδες, 24άριδες, Βολίδες, Δήμετρη, με τον Μπέλκα. Μια καθαρή ελληνική ομάδα πλαισιωμένη από νέα παιδιά από το εξωτερικό που θα έρθουν να δείξουν εδώ το ταλέντο τους. Και το τραγούδι, το υπέροχο αυτό τραγούδι, ο ύμνος αυτός των οπαδών του ΠΑΟΚ
Δέστε πόσο σοφός είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Πρώτα μιλάνε για τον κόσμο. Γιατί όλοι πρέπει να ξέρετε, από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, μέχρι τον τελευταίο θαυμαστή αυτής της ομάδος, ότι ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του. Ο λαός του είναι αυτός που τον κράτησε στις δύσκολες στιγμές. Ο λαός είναι αυτός που τον γιγάντωσε, που τον πολλοπλασίασε μέσα από ήττες και αδικίες. Ο λαός είναι αυτός που τον πηγαίνει τρένο τώρα, ακολουθώντας του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδος. Φίλοι, δέστε πώς το ξεκινάνε το τραγούδι. Πρώτα μιλάνε για το λαό και μετά μιλάνε για την ομάδα. Πω, λέει, λαός, και τι ομάδα. Πω, μια παοκάρα. Μέχρι το διάλειμμα. Τους χορηγούς θα τους ρίξουμε μετά. Δεν πειράζει, και η κυρία Εύη αλλά και τα φρέσκα ψάρια από το Αιγαίο θα περιμένουν λιγάκι. Αφήστε να τα ακούσουμε, να τα ακούσω κι εγώ, να το ευχαριστηθώ. Ένα από τα ωραιότερα συνθήματα που βγάλαν ποτέ στην ιστορία τους, εκεί στην 4 που τραγουδάει και χαίρεται η νεολαία της πόλης μας. Και μαζί με αυτό το πλεονέκτημα που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, μεγαλώνει ο πολύ μεγάλος λαός του. Μεγαλώνει μαζί του. Μεταλλάσσεται. Αλλάζει. Και γίνεται πιο καλός.
πιο λαμπερός, πιο αστραφτερός, πιο καθαρός, πιο πανόριος. Μεγαλώνουμε μαζί και ζούμε ιστορικές, αυτοκρατορικές στιγμές. Μια διοίκηση που δεν κολώνει πουθενά, πήγανε να πάρουν οι Ιταλοί τον Μπολονό αυτό, να του λέει κάτσε ρε κάτω ρε εκεί πέρα τώρα. Κάτσε ρε Ιταλέ, μη φωνάξω αέρα. Ποια είναι η Γένοβα μπροστά στον ΠΑΟ και η Πάρμα και η... ξέρω εγώ. Ο ΠΑΟΚ πλέον συγκρίνεται με μεγάλες ομάδες της Ιταλίας. Και με αυτές δεν είδαμε ακόμα το μέγεθός του. Πάντως, όποιο παίκτη θέλει τον παίρνει. Και αυτό με κάνει και αισθάνομαι χαρούμενος. Γιατί ήταν ένα αίσθημα που δεν το είχα μέχρι τώρα. Παρακαλούσα μην τυχόν δεν θέλει κάποιος μεγάλη ομάδα, κάποιον που είδα εγώ και ξέρω ότι θα γίνει, να πάω να τον κλέψω. Δεν βγήκα ποτέ μπροστά να πω πόσα θέλετε ρε. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Πόσα θέλετε ρε. Πέστε μας. Και άμα βγει κανένας να μιλήσει και βάλει και κάτι παραπάνω, άντε ρε πάρε μια πεντακουσάρα και φύγει από μπροστά μου. Ιβάν έχω. Αυτό με κάνει και χαίρομαι. Αυτό με κάνει και κοιμάμαι ήσυχα τα βράδια. Αυτό με κάνει να περιμένω πότε θα έρθει η ώρα του αγώνα και να παρακαλάω κυρίες και κύριοι να μην τελειώσει. Ποπό λαός και τι ομάδα. Να το τραγουδάω κι εγώ σαν παιδί μαζί με χιλιάδες άλλους. (2) 31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. 2-31-0, 2-87, 8-8-8, ανοίγουμε γραμμές. Ο Χάρης Μαυρίας και ο Γιώσιφ Μίσιτς, είναι ο παίκτης, ο Κροάτης που το χάφου έκλεισε ο ΠΑΟΚ. Υπήρξαν λέει συμπαίκτες τη σεζόν 2017-2018 στην Κροατία και στη Ρέκα. Και ο Έλληνας Εξτρέμ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην συμπαίκτη του. Για να δούμε τι είπε. Ας περιμένει λίγο η συνέντευξη να πάρουμε τις γραμμές. Ορίστε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριος Πασχάλης, φίλαθλος του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω γιατί, ενώ ο ίδιος ο κύριος Πασχάλης είναι επιθετικός και βγάζει μία αλαζονία στη συμπεριφορά του, μία σιγουριά και πάνω απ' όλα πιστεύει στη δυναμική του Ολυμπιακού και σε μια δυναμική που λέει όλα τα όπλα στη μάχη, και από την άλλη μεριά ένας ρακένδιτος αντιπρόεδρος ο κύριος Θεοδωρίδης για λύπηση που εκλυπαρεί λέει για διαιτησία 50-50 για να πάρει λέει το πρωτάθλημα λέει. Αυτό λέει ο αντιπρόεδρος. Τι λέει Γιώργο, όμως ο κύριος Πασχάλης. Εγώ πήρα στην εκπομπή σου και όχι εσύ. Έκανα μία τοποθέτηση, κύριε, και έχεις όλο το, λοιπόν, τον δικό σου. Άκουσα. Καταρχήν, σε ακούω καθημερινώς. Δεν σε έχω πάρει τηλέφωνο και το ξέρεις πολύ καλά. Μόνο μέσα από το χειρουργείο. Με πήρες λοιπόν, μέσα από το ασθενοφόρο. Από το ΕΚΑΠ. Ναι. Λοιπόν, άκουσα. Λοιπόν, είσαι μεγάλος λογοπλάστης. Είμαι. Εγώ που έχω κάποια ηλικία ναι, και υποστηρίζω τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, ναι, αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, θα με έψες ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Σήμερα είναι, ρε φίλε. Και τι είναι. Πες λοιπόν, εσύ έβαλες, ότι δεν είναι. Έβαλες, πες ότι πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 8 βαθμούς διαφορά. Όποιος επιστέψεις, επίστεψε. Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Εγώ τα λεγόμενά σου τα λέω. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν είπες ότι τα είδες όλα.
Λοιπόν, είδα, όταν λέω τα είδα όλα, όλα τα ναι. καλά που συνέβησαν στην ομάδα μου. Ναι, και άρχισε να λες για κύπελα, για πρωταθλήματα. Αυτά τα λίγα που έχω πάρει, λοιπόν, επομένως δεν τα έδεις όλα, δεν είδες τα... Είδα τα δικά μου, αυτά που είδα. Τα απλά με κουλούρια μπορεί να είδες. Τι και... κουλούρια ρε και τα απλά. Είπα ότι όλους τους τίτλους που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ τους έχω δει. Α, υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί τώρα και δεν είδα κανέναν. Μπράβο. Κάποιοι λοιπόν, που είναι 30 χρόνων, 40 και έχουν δει τα μισά. Με βάζεις μετά τον ύμνο δύο φορές την εβδομάδα. Ναι. Δύο φορές την εβδομάδα η Ολυμπιακάρα είναι. Πώς είναι η Ολυμπιακάρα. Αφού το Φεβρουάριο παίζει. Ναι, αλλά δεν Ευρώπη. Τραγουδάει ο κόσμος ποπό λαός και τη ομάδα. Λέει, μα εμείς δεν είμαστε πεινασμένοι. Βγαίνετε και κλαίτε, ρε. Δεν είμαστε πεινασμένοι. Δεν εντάξει. είστε, όχι. Άντε, μπράβο. Επομένως, θέλω να πω κάτι. Για τι πράγμα. Πεινασμένοι δεν είστε. Κουφάλες είστε. Είμαστε. Το ξέρω, το ξέρω. Το παραδέχεσαι. Βάλε και κάτι ακόμα. Μα γι' αυτό σε γουστάρω, γιατί το παραδέχεσαι. Βάλε και κάτι ακόμα. Ενώ ο πρόεδρος σου βγήκε και κλαίει. Περίμενε, δεν αξίζουνε, δεν αξίζει στον κόσμο του Ολυμπιακού κλάμα. Όταν ανάλαβε ο Κούκαλης, ναι. είχε 5-6 χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Συμφωνείς. Βεβαίως. Λοιπόν, όταν δεν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός και το έπαιρνε η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, ήταν καθαρό το πρωτάθλημα. Πες μου. Τι ήταν εννοώ. Καθαρό. Καθαρό. Εντάξει. Κάνανε πάλι τις μαμουνιές σου, τις κάνανε. Μπράβο. Όλοι κάνουν. Λοιπόν. Προκειμένου μα να εγώ λέω, για να, μία άνω τελείω μόνο για να διορθώσω κάτι σε αυτά που λες. Εγώ ναι. λέω ότι η μεγαλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Ένα το θέμα. Θέμα δεύτερον, πιστεύω ακράδαντα ότι από τα 44 από τα αθλήματα, τουλάχιστον τα 35-38 είναι πρωταθλήματα που τα άξιζε και τα πήρε. Γιατί επί πάρα πολλά χρόνια έχει πολύ μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός. Μεγάλη διαφορά από τις άλλες. Αυτό να το δώσεις, να το καταλάβουν όλοι αυτοί που σε ακούνε. Μα αφού το λέω, τι να πω, να τους ορκιστώ στα παιδιά μου. Θες άκουσα τον Τάσο τον Τρέγια που είπε ότι Γιώργο, γιατί τον ακούω και τον Τάσο, άσχετα να τον παίρνω τηλέφωνο. Λέει Γιώργο, πολύ φοβάμαι. Φοβάμαι. Ναι. Γιατί ξέρει ο άνθρωπος τι του γίνεται. Ένας που ξέρει τι του γίνεται... Έχει το φοβάτε φόβο. Τα βρώμικα όπλα σου. Αυτό φοβάται. Λοιπόν, γιατί παιχτικά εντάξει, ναι, ναι, ναι. Μα γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ενώ αυτοί, μην νομίζουν ότι οι άλλοι δεν ξέρουν. Απλά δηλώνουν άγνοια φόβου. Εντάξει. Ναι. Για να το παίξουν τρελές σαν τον Πασκάλι. Ναι. Σε μένα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν μασάω. Όχι. Εγώ σου είπα από την αρχή. Θα βρεις ότι... τρόπο να το πάρεις. Λοιπόν. Επειδή είπες ότι μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος και όποιος το πάρει, όταν σου το πάρω το μόνο σου είπα που δεν θα κάνω, επειδή πήγαμε μαζί, είναι να σου δώσω τη χαριστική βολή που κάνανε οι Γερμανοί στο τέλος. Δηλαδή για να μην παίξω ούτε δεύτερος. Λοιπόν, για να ξέρω ότι σε καθάρισα. Εγώ θα σε καθαρίσω, έχω τους τρόπους μου να σε καθαρίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εσύ και οι συνοπαδοί σου δεν το πιστεύετε, όταν το δείτε, σου είπα, κράτα από κοντά τον συγγραφέα. Δεν έχεις τόσες σφαίρες για να με σκοτώσεις. Δεν άκουσα. Δεν έχεις τόσες σφαίρες να με σκοτώσεις. Ρε εσύ. Είμαι τεράστια. Μόνο που αισθάνεσαι την ανάσα του καρχαρία, του λιονταριού που είμαι εγώ από πίσω σου, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, θα σκάσεις μόνος σου. Καταλάβες. Σε υπολογίζω μπορεί κουφάλα, αλλά δεν σε φοβάμαι. Πλέον δεν σε φοβάμαι. Τρελή σαπούλα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να με σταματήσεις. Καλπάζω. Ότι με φοβάσαι. Τρελό φορτηγό. Υδρώνεις παλικάρι μου. Καλά κάνεις όμως και το λες για να κρατάς στις επάρξεις όλους αυτούς που σε ακούνε. Μάλιστα. Καλά κάνεις. Αλλά μετά θα δω άμα όπως τους σιγοντάρεις τώρα, ναι. άμα τους σιγοντάρεις για να αγοράσουν το βιβλίο το δεύτερο ή όχι. Το συγγραφέα από κοντά. Άντε γεια σου Πασχάλη, ορίστε ο επόμενος. Ορίστε, έπεσες. Για δεν περίμενες ρε Γιαγλή. 2-3 λεπτά έχουμε όμως άλλον. Και αυτός έπεσε, τι έγινε ρε μεγάλη. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Ορίστε. Παρακαλώ εγώ. Εσείς κύριε μου.
Καλημέρα Γιώργο, είμαι ο Γαβριήλ. Πού κάνεις, πού είσαι ρε φίλε Γαβριήλ, καλημέρα. Σ' ακούω και να φανταστείς ότι βάφαμε το σπίτι αυτές τις μέρες και καθάριζα και έκανα χθες Σάββατο, αλλά άκουγα την εκπομπή, ήμουνα μέσα. Ωραία. Και τον άκουσα τον συμπαθέστατο Πασχάλη, όπως και τώρα, ναι. Γιατί μόλις τώρα άκουσα τα τελευταία του λόγια. Αλλά αρέσει, δεν μπορώ από το να μην εκφραστώ παίρνοντας, ας το πούμε, τη σοφή σκέψη του Σοκράτη που λέει ότι τα άδεια τα σακιά τα φουσκώνει, τα γεμίζει ο άνεμος. Και τους ανόητους η υπερηφάνεια και η αλαζονία. Άρα δηλαδή, ας κατεβάσουμε λίγο την μπάλα κάτω και ας παίξουμε ποδόσφαιρο και ας δείξουμε ότι έχουμε και μέσα μας. Έχουμε και κάποιες ιδιότητες. Ναι, αλλά αυτός ρε Γαβρίλ το παραδέχεται ότι εγώ ρε παιδιά δεν έχω μέσα. Αλλά σου λέει κάτι. Θα μεταχειριστώ, σου λέει, όλα μου τα όπλα. Θεμητά και αθέμητα, να το ξέρεις. Μπορείς όμως και εσύ να το κάνεις αυτό. Να που εγώ δεν το γουστάρω και δεν το κάνω, με αποτέλεσμα να έχει το πλεονέκτημα. Ναι, αλλά αυτό το παρουσιάζεται τώρα ως τι, ως Ολυμπιακός ή ως ανεξάρτητος μεμονωμένος που αρέσκεται στην αλαζονική επίδειξη της δύναμης που τον μετακινεί πότε στο ένα στρατόπεδο ή στο άλλο. Μέσος τώρα... όρος του Ολυμπιακού είναι. Τέτοιοι είναι οι Ολυμπιακοί. Όλοι δεν τους. Θέλω να το πω αυτό. Άκου τι σου λέω, το έχουν μέσα τους οι Ολυμπιακοί. Σαφώς, άμα ακούσεις, ας το πούμε, 5-6 φορές εκπομπές του Γιώργου. Τσουκαλά, του Τσουκαλά, τον έχεις ακούσει. Σταμάτησα να τον ακούω. Σταμάτησα. Γιατί εντάξει, είναι γλυκό. Σταμάτησα κιόλας. Αλλά του Γεωργίου, άμα ακούσεις, παίρνεις μηνύματα από κάτι Κερκυραίους Ολυμπιακούς, από κάτι Αθηναίους, από κάτι άλλους εκεί πέρα πειραιώτες. Οι οποίοι λένε πόρε πότε θα έρθει εκείνη η εποχή να ανεβεί ξανά ο Παναθηναϊκός, ούτως ώστε να νιώθουμε εκείνο το suspense. Μα αυτούς εκεί πάνω. Αυτό είναι εξαιρετικά απαξιωτικό. Είναι και έως και ρατσιστικό να πεις με αυτούς εκεί πάνω. Ποιος ρε αδελφέ, αυτός που το αποκαλείς εσύ επαρχία, ποιος είσαι εσύ. Έτσι σε βλέπει, ο Αθηναίος τέτοιος είναι αδερφέ. Αδερφέ ναι. Γαβρίλ, από τα αρχαία ναι. χρόνια. Μέχρι τη σημερινή εποχή η Αθήνα, από την Αθήνα πηγάζει μια αλαζονία και μια ανωτερότητα που περνάει από γενιά σε γενιά, δεν αλλάζουν οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι ναι. πας μη Αθηναίος βάρβαρος, το Μέγα Αλέξανδρο το λέγανε βάρβαρο. Ναι έτσι, έτσι, αλλά να σου πω κάτι, όσο ναι. περνάνε τα χρόνια αυτή η ψαλίδα αλλάζει, μειώνεται. Ναι. Να σου πω κάτι, εσύ Γιώργο, πρόσφατα, εντάξει, έβλεπα μια σπρώμενη ταινία με τη σύζυγό μου εκεί πέρα, κάπου είχε λαμπέτι, είχε και χόρν και τέλος πάντων είχε ποιότητα και εμφανίζεται και ένας δικηγόρος εκεί πέρα, αυτή που είχε μείνει και σε μια θάλασσα εκεί μόνη της και τα λοιπά, με ένα κάμπριο και προσπαθώ να δω και λέει 1954 σκηνοθεσία. Και σκέψου λοιπόν ότι το 54 υπήρχαν πόλεις, χωριά που δεν είχαν νερό στα σπίτια. Και εκεί στην Αθήνα υπήρχε αυτός ο πολιτισμός, αυτή η κουλτούρα. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και respect και σεβασμό σε αυτό που υπήρχε και κληρονομήσαμε, έστω με τον ψηφιακό αυτό τρόπο, γιατί πολλές από αυτές τις ταινίες τις στέλνουν στο Hollywood και τις κάνουν και έγχρωμες και είναι φανταστικές. Και θέλω να πω δηλαδή, ρε αδελφέ όμως, μην μένεις πλέον στις δάφνες του παρελθόντος. Γιατί επί της ουσίας θα νιώσεις ένα τεράστιο κενό. Γιατί οι άλλοι δεν σε απλώς σε έφτασαν. Σε έχουν αφήσει πίσω. Και αυτό το πίσω δεν προσμετράται μόνο με νούμερα σε πρωτάθλημα. Αλλά φαίνεται σε μια δυναμική, σε μια ενέργεια, σε μια αύρα, σε κάτι που και ο Κουέλιο το λέει. Όταν ήρθε ο καιρός να εκπληρωθεί κάτι, ό,τι και να κάνεις, το γνωστό, το σύμπαν θα συνωμοτήσει, ούτως ώστε να εκπληρωθεί. Μ' αρέσει, είσαι εκπληκτικός Γαβρίλ, θέλω να σε κλείσω γιατί υπάρχουν γραμμές. Την αγάπη μου. Να είσαι καλά, εκπληκτικός σήμερα Γαβρίλ. Θέλω να ακολουθήσουν σε τέτοιο μέγεθος και τέτοια ποιότητα και οι άλλοι ακροατές, γιατί τι να διάολο ρε φίλε, Ιλουμινάτη είσαι. Γιώργος Συρίγος κοντά σας, ορίστε. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, καλή χρονιά σε έχουμε Γιώργο. Καλή χρονιά και σε σένα αδερφέ. Και στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ανταποδίδω. Διαφωνώ καθέτος και οριοζοντίως με την άποψη σου Γιώργο. Ναι.
ως προς το ότι είναι μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να την Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό, εγώ μιλώ τεκμηριωμένα, Μοσχοβίτη, συνάδελφε μου. Γεια σου, κύριε Μοσχοβίτη μου. Γεια ναι. σου. Κάνε και καιρό να σε ακούσω. Ναι. Είμαστε της ίδιας γενιάς, να το ξέρεις. Ναι, ναι. Θα τα πω τεκμηριωμένα, αδερφέ. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητέ Πασχάλη, χωρίς επενδυτή και χωρίς χρήματα, ουσιαστικά, σε ποδοπατούσα όπου και σε έβρισκα μέσα έξω. Μια παράδοση 20 και πλέον χρόνων προσκυνούσες χωρίς να έχω τον Γουλανδρή, τον Ταϊφά, τον Κόκαλη, τον Μόκαλη και δεν συμμαζεύεται. Δεν είσαι μεγάλη ομάδα, κύριε Πασχάλη. Η μεγάλη ομάδα, η τεράστια, είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ δεν πήρα ποτέ την ομάδα μου να φύγω από το γήπεδο κλάνοντας μέτες με συγχωρείς. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πασχάλη. Και ξεφτιλίζεις ένα λαό, ξεφτιλίζεις μια ομάδα που τη λες εσύ μεγάλη. Φοβούμενος να παίξεις ένα παιχνίδι. Δηλαδή τα δικαστήρια και τα μέσα που τα έχεις στα χέρια σου, αυτά είναι που σε κάνουν μεγαλό. Αυτά όλα είναι αλήθειες, κύριε Γιώργο Συρίγου. Βεβαίως. Πράγμα να τα ακούσει ο κύριος Πασχάλη. Και πέσου με ξένους διαιτές παίζω και δεν χάνω κανέναν. Από κανέναν δεν χάνω. Και με Έλληνες και με ξένους και με Κινέζους όπου γουστάρτε λάτε. Να σε καλά, κύριε Μοσχοβίτη μου. Να σε καλά. Ορίστε ο επόμενος. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον Γιωργάρα. Γιώργο, να πούμε ωραία τα λες, αλλά έχεις μεγάλη έπαρση. Τι να κάνω ρε φίλε, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο λίγο όραμα. Πιστεύω δηλαδή ότι αν αυτή τη στιγμή σε ακούει ο κύριος Κώστας σου την Κατερίνη. Μα ακούει φίλε και έχει... Στα λισακά το έχει φάει. Περίμενε σε λίγο θα τον ακούσεις. Θα σε βλέπει όπως έβλεπε τον Κούρκουλο να πούμε στο Δά Κατερίνης να μου του χύμιξε να πούμε. Θα σε πιάσει από τα πέτα, κανόνισε να... Και ξέρεις εγώ μάθει... Ο Κούρκουλος έχει παίξει center back στον Παναθηναϊκό, ήταν αναπληρωματικός του Λινοξυλάκη να πούμε. Ρε εσύ, ο Κυρκώστας υπήρξε κτίνους δύναμη στην Κατερίνη, δηλαδή ήταν ο Σαμψόν της Κατερίνης. Τα χέρια του λέει άμα θα σε πιάσουν μπορούν να σε λιώσουν. Έχω μάθει εγώ από Κατερουνιώτης, εγώ από τον ίδιον. Μιλάμε για που βούτυξε στο δημοτικό το δάσκαλο, το σήκωσε στον αέρα και τον έβαλε να κάτσε πάνω στη σόμπα. Την καυσό. Με καυσό. Πρέπει να είναι θηριώδης όπως ένας παίκτης της Εθνικής Γερμανίας, ο Χόρς Χρούμπες. Το θυμάσαι. Στο Αμβούργο νομίζω ήταν αυτός. Στο Αμβούργο. Σέντερφορ στο Αμβούργο. Την έκθεση θυμάμαι δεκαετία του 90 όταν είχε δουλέψει εποχιακός. Ήταν ένας θηριώδης τύπος μόνιμος εκεί στους εργάτες, ο οποίος το φωνάζαν Χόρς Χρούμπες. Ήταν ίδιος. Ίδιος ρε φίλε. Θηρίο. Έτσι ήταν ο Κυρκώστας. Μια φορά ήμασταν 20 άτομα εποχιακοί, λέει θα σας πάρω όλους με ράδα στο, πώς το λένε, στο Brand Fair. Και εγώ κάτσα τελευταίος να πούμε, λέει άμα κάποιος καταφέρει να μην τον λυγίσω, θα τον κεράσω ό,τι θέλει. Και λέω κάτσα να πούμε να κάτσω τελευταίος. Να κουραστεί. Γιατί θα μας διαλύσει. Έχει, ναι, τους 5-6 πρώτους τους πέρασε για πλάκα. Από το 10ο και μετά να κουράσετε και εγώ είχα μείνει 20ος και κατάφερα να το πάρω σου παλιά. Λέει φίλε, εσύ πρέπει να είσαι πολύ δυνατός. Λέω τι δυνατός, αφού λέει εξοπλίσει να μου. Λέω, σε διαλύσει όλες τα... και με κέρασε. Αλλά θέλω να σου πω ότι κύριε Κώστας είναι τέτοια μορφή να πω. Είναι μορφή, εμπίλησα προηγουμένως. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Γεια σου Γιώργαρε, να πάρουμε την τελευταία γραμμή. Το τελευταίο. Ναι, πες μου Γιώργο. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα να πούμε ο Άρης στη Λάρισα μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Βέβαια μπορεί. Μπορεί να το πάρει το παιχνίδι και να ξέρει κάτι έτσι τώρα χωρίς πλάκα. Άμα μείνει ο Σάββας ο Παντελίδης και τον διώξουν αυτή την πασχετική, ναι. Πιστεύω ότι μια ήττα θα κάνεις από τον Άρη με στην Τούμπα. Θα σε κερδίσει ο Παντελίδης. Εγώ το και λέω συνέχεια ότι τον φοβάμαι το μάτς. Ο τελευταίος που κέρδισε ο Λουτσέσκου είναι ο Παντελίδης, ο 3-2 της Τρίπολης. Να, και φέτος άμα θυμάσαι, έγασε με ένα πέναλτι ο οποίος ήταν ψεύτικο να πούμε. Δεν ήταν, ήταν γλυκό εκείνο το... Είχε κάτι ρε παιδί μου. Ο Παντελίδης, το Λουτσέσκου τον έχει να ξέρεις. Τον έχει για πλάκα να πούμε. Άντε να σε δούμε, καλή επιτυχία στον Άρη σήμερα στη Λάρισα. Ορίστε στην τελευταία γραμμή και πάμε στο διάλειμμα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον Λεβέντη. Γιάννης από Πειραιά. Γεια σου Γιαννάκη. Γιαννάκη ομορφόπεδο, Γιαννάκη λεβεντόπεδο. Βάτε το τραγούδι στο Γιάννη. Γιαννάκη λεβεντόπεδο. Έλα Γιάννη. Εδώ με το φίλο μου τον Κώστα ετοιμαζόμαστε σε λίγο, σε ακούμε και ετοιμαζόμαστε σε λίγο να πάμε στο Σύνταγμα. Το ότι είμαστε δημοκράτες βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σκύψουμε το κεφάλι σε οποιοδήποτε θέλει να παραχωρήσει είτε έδαφος είτε όνομα. Ο καθένας σας το εκλάβει όπως θέλει. Τώρα διαφωνώ με τον προηγούμενο ότι είναι θέμα έπαρσης. Εγώ αν ήμουν στην ΠΑΕ
Θα σου έδινα θέση ψυχολόγου στο λόγο μου. Έλα ρε φίλε. Σου λέω τώρα μας έχει τόσο πολύ την ψυχολογία που θα το έκανα αυτό. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Δεν έχω δει, επειδή ακούω ραδιόφωνο στην Αθήνα εδώ, δεν έχω δει το ίδιο, την ίδια εμπάθεια, το ίδιο δηλητήριο να το πω έτσι, ναι. Όταν ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ παίρναν το πρωτάθλημα. Δεν έχω δει ούτε την ίδια εμπάθεια, ούτε το ίδιο δηλητήριο από μια ομάδα που ξεκίνησε με μείον 2, έχει 3 ακυρωμένα γκολ, έχει συνεχώς κόντρα διαιτησία, γιατί ακόμα και όταν δεν έχει κόντρα διαιτησία, τον να ευνοεί το Ολυμπιακός είναι σαν να έχει την ίδια ζημιά η ίδια, έτσι. Βεβαίως. Ξεκινήσαμε από μείον 2, είμαστε στο συν 10. Το αποτέλεσμα είναι συνεχής εμπάθεια, έτσι. Και να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, λες και νομίζουν ότι θα χάσουν την Κωνσταντινούπολη, τη Ρώμη ή οτιδήποτε αυτοί νομίζουν. Δεν θέλουν ρε, να βάλουν έτσι άλλο στη μοιρασιά. Εμείς οι τρεις θα τα μοιραζόμαστε αυτό λίγο ακριβώς, πολύ μεταξύ μας. Αλλά αυτό το πρωτάθλημα απλά δεν χάνεται. Και τα επόμενα έχω κάνει μια πρόβλεψη εγώ. Ότι η επόμενη κούπα που θα δουν εδώ κάτω θα είναι η κούπα που πίνουν καφέ κάθε πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτα το τραγούδι που ζούβαλα. Γιάννη, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να μην ξεχνάμε ότι η εκπομπή αυτή είναι ευγενέστατης χορηγίας του κομμωτήριου της Έφης, Ολύμπου 23. Με μόνο 5 ευρώ μπορείτε να κουρευτείτε και πάνω απ' όλα να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση, γιατί όπως συχνά λέμε δεν κουρεύουμε, δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Για άντρες, για γυναίκες, για παιδιά, με μόνο 5 ευρώ στο κομμωτήριο της Έφης μπορείτε να πάτε και να αναμορφώσετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Με μόνο 5 ευρώ μπορείτε να έρθετε Ολύμπου 23 και μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας στο 231-0-515-017. Μπορεί να είστε όμορφη κούκλα ζωγραφισμένη, όμως αυτό το χτένισμα διόλου δεν σας πηγαίνει. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου, να φανεί η ομορφιά σου, θα σου λέγε η κυρία Έφη. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου, να φανεί η αρχοντιά σου. Σούπερ προσφορά τετραημέρου. Κάνε κότσο... Από Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Με κάθε κιλό τσιπούρες παίρνετε και μία τσιπούρα δώρο. Με 2 κιλά τσιπούρες παίρνετε 2 τσιπούρες δώρο. Μπορείτε να έρθετε εκεί στην Αγίου Δημητρίου, 70 έναντι του διοικητηρίου. Δίπλα από τα παλιά μάρμαρα του διοικητηρίου εκεί που μεγαλώσαν και μεγαλώσαν γενιές, εκεί που αντρωθήκε η γενιά μας, εκεί που φλερτάραμε, εκεί που αγαπήσαμε, εκεί που γνωρίσαμε τον έρωτα, εκεί που παίξαμε μπάλα, εκεί που γίναμε μούρες και μάθαμε τη ζωή, εκεί στα μάρμαρα που τόσο άδικα ξυλώσαν από εκεί κτίνη τέρατα πολιτικοί για να κάνουν πάρκινγκ και βρίσκαν κάτι γκρέμια εκεί πέρα. Υπάρχει όμως μια οργάνωση που το δουλεύει το θέμα ώστε να ξαναγίνει το γήπεδο, το διοικητήριο εκεί με τα μάρμαρα, το πανέμορφο αυτό πάρκο, το ωραιότερο πάρκο της Ευρώπης, μαρμάρινο όλο, 2 πατώματα πάνω κάτω παίζανε, μαζευόταν ο κόσμος, η νεολαία της πόλης μας και γούστανε και περούσε ωραία. Δίπλα από αυτό λοιπόν υπάρχει το Αιγαίον. Το Αιγαίον, μια εκπληκτική ψαροταβέρνα όπου υπάρχει και μια ωραία βιτρίνα γεμάτη πάγο, τριμμένο και πάνω είναι αραδιασμένα τα ψαράκια που θα πάτε να πάρετε και να τα πάτε στην οικογένειά σας να φάτε υγιεινά και πάνω απ' όλα σε πολύ λογικές τιμές. Είτε τα θέλετε τηγανιτά, είτε τα θέλετε ψητά, είτε θέλετε φαγητό με όστρακα και με καλαμάρια και με μύδια. Έχουμε και κουζίνα, μπορείτε να έρθετε να μας επισκεφτείτε. Κάθε μέρα είμαστε εκεί πέρα και ειδικά τώρα τα πρωινά γίνεται της κακομοίρας. Εκπληκτικός μπακαλιάρος είναι η αδυναμία μου. Σωτήρη, έχεις πάει? Αγίου Δημητρίου 70, πάνω από το διοικητήριο. Πάνω από ένα τσιπουράκι. Εκπληκτικές τιμές, αλλά πάνω απ' όλα νοστίμια. Οι άνθρωποι είναι καθηγητές. Σούπερ προσφορά. Σε κάθε κιλό τσιπούρες που αγοράζετε, τώρα
Θα το ρωτήσω γιατί σήμερα είμαι καλεσμένος να πάω εκεί με τα αφεντικό το Γιάννη, το φίλο μου, να πιούμε ένα τσιπουράκι. Θα το ρωτήσω. Σε 1,5 κιλό τσιπούρα τι γίνεται. Γιάννη, τι γίνεται. 2-31-0-287-888. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε. 2-31-0-287-888. Και ποια είναι τώρα η διαφορά? Ας πάρουμε τη γραμμή και θα σας πω μετά μια σκέψη μου. Ορίστε. Γεια σου, Ντερβίση. Γεια σου, ρε μάγκα. Καλημέρα. Καλώς. Χρόνια έχω να σ' ακούσω, ρε, από το άλλο το ραδιόφωνο. Καλά είσαι, τρελός, ρε. Γιατί δεν με ακούς, ρε? Συνενόματος είμαι κι εγώ, Γεωρίκας λέγω. Γεια σου, ρε Γεωρίκα. Τι κάνεις, ρε Αρχοντά? Καλά, ρε φίλε, ρε, εδώ πέρα, κάθε Σαββατοκυριακή. Κάθε Σαββατοκυριακό είσαι? Ναι, 11 με 2. Ναι, παλιά που έβγαινες με εκείνον, ρε, που... Το Χίτα. Το Χίτα. Κωστάκι. Ο Κωστάκης, λίγο διαφοροποιήθηκε και εκείνο λίγο... Όχι, μωρέ, παρεξηγημένος είναι, καλό παιδί είναι ο Κώστας. Καλό παιδί είναι. Μπορεί, εντάξει. Κατεβαίνει με τον Βελόπουλο για βουλευτή στη Β' Εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Θα τον ψηφίσει τον Κώστα. Ναι, βέβαια. Κατεβαίνει και αυτός. Με τον Βελόπουλο. Τι λέει, ρε Ντερβίση, το... πώς τη βλέπεις την Παοκάρα μας? Η Παοκάρα καλπάζει, ρε. Καλπάζει. Δεν περπατάμε πλέον. Κοίταξε να σε πω κάτι. Ναι. Άκου τώρα. Ναι. Θα κλείσει και ο Μπίσεσβαρ και αν φέρει αυτόν τον Ισλαδό θα παραμιλάνε όλοι. Για πίσω είσαι κουτί. Απλά θέλεις μια χαφάρα. Και αυτός καλός είναι και ο Μίσης είναι πολύ καλός. Θα φέρει, θα πάρει κι άλλους. Θα πάρει. Μια χαφάρα. Να κάνει όλο το παιχνίδι. Κατάλαβα. Ο Μπίσεσβαρ, σε πληροφορώ, έκλεισε για 3 χρόνια χθες το βράδυ. Έκλεισε, ναι. Τώρα έμεινε ο Βαρέλας, ο οποίος ναι. Τσινάει. Πρέπει να κλείσει όμως 1000%, έτσι. Να κλείσει, άμα... Είναι βουνό, δεν παίζεται ο άνθρωπος. Ρε, ο πάνω απ' όλα τώρα δεν παίζεται. Ναι. Να έρχεται αυτός ο Ισλανδός, είναι πιο βουνό, λένε. Σχεδόν συνομήλικοι είμαστε, μην νομίζεις. 60 είμαι εγώ, εσύ είσαι με πράσι κάνα 2 χρόνια, 3 παραπάνω. Άντε 3 το πολύ βάλε, ούτε μέρα παραπάνω. Ρε μόρτι μάγκα, γι' αυτό σε πάω, ρε. Κι εγώ σε πάω, ρε. Αλάνι μου, άντε φυλάκια. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Πασχάλη και του κύριου Κώστα? Ο Πασχάλης εκτονώνεται. Βγαίνει, λέει, τα δικά του, βγάζει τους λόγους του, τσιγκλάει τον κόσμο, κάνει τις ομιλίες του και από μέσα του γελάει, γιατί ξέρει ότι αυτά που λέει δεν τα λέει γιατί τα πιστεύει. Τα λέει περισσότερο, τα πιστεύει κιόλας, τα πιστεύει, όχι μόνο τα πιστεύει, αλλά τα λέει περισσότερο για να κοντράρει τους φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, τους φίλους του αυτούς, και να σπάσει πλάκα. Ο άλλος υποφέρει, Σωτήρη. Ο Κώστας υποφέρει, έχει τέτοιο μένος με τον ΠΑΟΚ, που πραγματικά η κάθε του λέξη που λέει στάζει δηλητήριο. Άκουσα μια συζήτηση που είχε τις προάλλες με τον Γιώργο του Ζαγόρα. Ο Γιώργος Κέρσης είναι αγαθό παιδί, δεν είναι πονηρός. Δεν πάει δηλαδή το μυαλό του στο πονηρό. Κάθεται, μιλάει με τον ακροατή, άμα δει να παρεκτρέπεται γίνεται σκύλος, αλλά τρώει παπάρε, παιδί μου. Είναι ψυχούλα ο Γιώργος. Και ο Κώστας το εκμεταλλεύεται αυτό. Και βγαίνει και τον αποπροσανατολίζει και ο Ζαγόρας δεν παίρνει χαμπάρι το τι του κάνει ο Κώστας. Άκουσα μία εκπομπή μέσα στην εβδομάδα εκεί στο πέναλτι, λέγεται, του Ζαγόρα το μεσημέρι, όπου ο Γιώργος κάνει ένα γκάλοπ και βγαίνει κόσμος και λέει κατά τη γνώμη του ποιος έχει τους περισσότερους οπαδούς στην Ελλάδα. Και βγαίνει ο κόσμος, ο πρώτος Ολυμπιακός, ο δεύτερος ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης με τόσους. Και κάνει παρέμβαση και ο κύριος Κώστας. Και ακούστε, κυρίες και κύριοι, πώς κάνει ένα γύρισμα στο Ζαγόρα
και δεν παίρνει χαμπάρι ο Ζαγόρας τι τον έχει πει και τι του γίνεται. Του λέει, κύριε Κώστα, εσύ ποια είναι αυτό, λέει, το μόνο, λέει, που έχω να πω, άκου. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι στην Κατερίνη τον περισσότερο κόσμο που έχω δει από άλλες ομάδες είναι ο Άρης. Δηλαδή, λέει, πότε έγινε αυτό, λέει, πριν 50 χρόνια. Πριν 50 χρόνια, λέει, ο Άρης πήγαινε για πρωτάθλημα και ένας αγώνας εδώ πέρα και ήρθαν οι Αριανοί και είχαν 5.000 εισιτήρια στο ένα μέρος του γηπέδου και το πέταλο άλλα 1.500, εγώ τα μέτρησα ένα-ένα και τα λοιπά. Και δεν παίρνει χαμπάρι ο Ζαγόρας να του πει, έλα εδώ ρε κύριε Κώστα, ποιος σε ρώτησε, ποιος έφερε περισσότερο κόσμο στην Κατερίνη. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, ή ποια ομάδα έχει περισσότερο κόσμο αυτό το καιρό στην Ελλάδα. Επίσης ο Γιώργος του Ζαγόρας το έβαλε το θέμα μόνο για την Ελλάδα, δεν έβαλε και το εξωτερικό. Όπου στο εξωτερικό το 80% του ελληνικού πληθυσμού είναι παοξίδες. Α, πάνε στη Γερμανία να βρεις έξι. Πάνε στην Ολλανδία, πάνε στο Βέλγιο, στις ΣΤΟΕΣ, να κάτσε να βρεις κανέναν Ολυμπιακό. Καμιά Αυστραλία, καμιά Νέα Υόρκη, βγήκε ο Αντρέας εκεί πέρα τις προάλλες, βγήκε μόνος του κάτω από τον αυτόν και τους λέει, κάτω από το σύνδεσμο, του λέει, όποιος είναι μάγκας σας κατέβει. Το έχει στο YouTube, μπες να το δείτε. Φίλος ακροατής από εδώ. Μας παίρνει συχνά τηλέφωνο. Τεράστια η διαφορά. Τι έγινε ρε, χάθηκε ο κόσμος. Πού βρισκόμαστε. Για βγάλε μου ένα τζιμάρα, με πήρε προηγουμένως, όχι στο τηλέφωνο. Με πήρε προηγουμένως να μου πει ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα, λέει, τα πούλμα, λέει, τα πάνε συνοδείς, κάτι μου λένε. Και κάθισε από προσανατόλισε όλη τη συζήτηση, την πήγε το αν είχε τότε. Εμείς, λέει, το 79 που έγινε αυτός ο αγώνας, λέει, όλο το γήπεδο είχε καρεκλάκια, λέει, και γι' αυτό το λόγο δεν χωρούσαν άλλοι και τα λέει. Ποια καρεκλάκια είχε ρε Κώστα. Το ΆΚΑ έβαλε καρεκλάκια το 81. Εσύ το 78 έχεις καρεκλάκια και 79 στην Κατερίνη. Ο ΠΑΟΚ έβαλε καρεκλάκια το 1998. Το θυμάμαι, επί Πατατούδη. Και εσύ το 69 έχεις καρεκλάκια που δεν είχαμε καρέκλα να κάτσουμε σπίτι μας. Παπά, παπά! Πάμε στην Αθήνα, έλα! Έλα ρε τσιμάρα, για πες μου τι γίνεται. Εδώ, εδώ στην Βουλή απ' έξω. Α, για πες μου τι γίνεται. Κοσμοροί. Έλα ρε τσιμή. Κόσμο έχει. Πόσο? 3 εκατομμύρια κι άλλο έρχονται. Δεν αφήνουν όμως οι μπάτσοι να έρθουνε. Μη μιλάς μπάτσους ρε, η αστυνομία τα λες. Στο ραδιόφωνο μιλάς. Ναι, συγγνώμη, αστυνομία. Έχει, η συνοδεία δεν πηγαίνουν. Α. Δεν αφήνουν πολύ. Έρχεται κόσμο συνέχεια. Ναι. Έχεις κανέναν ακόμα να μας δώσει να μιλήσει. Έχω. Για δώσε. Το Μπάμπι. Έλα Μπάμπι. Παρακαλώ. Έλα ρε Μπάμπι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από πού είσαι? Πολύγαστρο. Πολύγαστρο. Στο επώνυμο πώς λέγεσαι? Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορείς. Κάτι ρε. Για διάφορους λόγους. Εντάξει, καλά παιδί μου. Ξέρεις, εντάξει. Για πες μου ρε Μπάμπη, τι γίνεται, υπάρχει κόσμος? Έχει κόσμο, υπάρχει κόσμος, υπάρχει παλμός. Αλλά υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι καθυστερούν τον κόσμο στα διόδια των αυτιδινών. Το ανησυχητικό είναι ότι εκτός από λεωφορεία σταματάνε και γιοταχή με διακριτικά. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Αλλά ξέρεις, με την εμπειρία. Αυτές οι πληροφορίες με τα κινητά τώρα έρχονται γρήγορα. Μιλάμε, τώρα δεν μπορώ. Αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη. Ωραία. Είναι κρίμα όμως, γιατί έχει παλμό, ειρηνικά, όμορφα, ωραία. Ο κόσμος γυρνώνει. Μακάρι να μην το χαλάσει. Μάλιστα. Όλα καλά να πάνε, θα σας ξανακαλέσουμε πριν από το τέλος της εκπομπής. Μπάμπη, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά όλος ο κόσμος, με όποιο τρόπο μπορεί, ειρηνικά και δημοκρατικά,
να δείξουμε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Να σε καλά με την νίκη εκεί πέρα και να ήρθε να γίνεται αιτία όλος αυτός ο κόσμος να μην περάσει το νομοσχέδιο. Και να βάλουμε όλοι οι Έλληνες στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν. Αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα. Αυτό να θυμάται. Να σε καλά, για χαρά σου Μπάμπη. Από τον Πολύκαστρο το παιδί αυτό είναι από το Βανάκι που κατέβηκε. Υπάρχει γραμμή, ορίστε. Έπεσε. Να μας ξαναπάρει ο κύριος 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Πρόκειται λέει για ένα εξαιρετικό μέσο που πιστεύω ότι ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αρέσκεται να αναπτύσσεται από τα πλάγια έχοντας ποιοτικούς ακραίους μπακ που ανεβαίνουν όλη την πλευρά. Όπως ο Βιερίνια και ο Μάτος. Και νομίζω ότι ο Μίσιτς μπορεί να τους βοηθήσει πολύ. Είναι ένας μοντέρνος χαφ που συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, που βλέπει το γήπεδο και μπορεί να παίξει γρήγορα και σωστά την μπάλα. Μιλάμε για το Μίσιτς, την καινούργια μεταγραφή του χαφ που πήρε ο ΠΑΟΚ. Αν το προσέξετε, θα δείτε ότι δίνει πάντα την μπάλα μπροστά. Μεγάλη δουλειά αυτή, όχι πλάγια και πίσω. Εάν το προσέξετε, λέει, θα δείτε ότι δίνει πάντα την μπάλα μπροστά. Και αυτή η ικανότητά του τον κάνει σημαντικό. Είπε ο Μαυρίας στην εφημερίδα Real News, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για την προσωπικότητα του νέου παίκτη του ΠΑΟΚ. Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ ενισχύεται. Τώρα θα πεις βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει πέρα δεν μ' αρέσει αυτό τον καιρό, αυτές οι μεταγραφές καλά είναι, κάνουν, δείχνουν. Έτσι πρέπει να πει ο Λουτσέσκου. Προσπαθεί να κρατήσει τα αποδυτήρια, προσπαθεί να έχει ισορροπίες. Δεν μπορεί να βγει και να πει ότι δεν μου κάνουν οι παίκτες, θέλω μεταγραφές, γιατί η ομάδα αυτή, ας μην ξεχνάμε, είναι ένα ολόκληρο χρόνο αίτητη. Σούπερ προσφορά τετραημέρου από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Με κάθε κιλό τσιπούρες παίρνετε και μία τσιπούρα δώρο. Επίσης μπορείτε να τις ζητήσετε να σας τις καθαρίσουν τις τσιπούρες ή όποιο ψάρι επιθυμείτε να το ψήσουν είτε να το τηγανίσουν και όλη αυτή τη διαδικασία μέσω από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης το παρακολουθείτε να μην φάτε καμιά μόντα, καμιά αλλαγή. Γιατί πολλά γίνονται, όμως στο δικό μας το μαγαζί κάτι τέτοιο ούτε περνάει από το μυαλό μας. Ένα εκπληκτικό μαγαζί, 10 διαφορετικοί λόγοι για το αγαπήσετε και ένα σήμερα 11. Με κάθε κιλό τσιπούρες και μία τσιπουράρα δώρο. Επίσης, το κομμωτήριο της Εύης που στηρίζει την εκπομπή στο 2310-515-017 με μόνο 5 ευρώ μπορείτε να αναμορφώσετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Με τα φημισμένα προϊόντα Σβάρσκοφ της γερμανικής τεχνολογίας και με έμπειρους κουρίς και κομμώτριες σας περιμένουμε να φτιάξουμε την κόμη σας και για να μην ακούσετε κυρίες μου ποτέ το κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η ορχοντιά σου, γιατί αυτό το χτένισμα διόλου δεν σου πηγαίνει. Ελάτε στο κομμωτήριο της Εύης να σας φτιάξει αυτό που σας ταιριάζει, αυτό που ομορφαίνει ακόμα περισσότερο το πρόσωπό σας, όλη την κόμη σας. Σούπερ προσφορά πενθυμέρου όπως είπαμε, με κάθε κιλό τσιπούρες, μία τσιπούρα δώρο, Αγίου Δημητρίου 70 έναντι Διοικητηρίου, 2-31-0-2-14-0-0-0 και 001 το τηλέφωνο μας. Πάρτε μας τηλέφωνο. Μπορούμε να σας το ετοιμάσουμε οτιδήποτε θέλετε, να σας το ψήσουμε, να το τηγανίσουμε και περνώντας με το αυτοκίνητό σας θα σταματήσετε να το πάρετε και να το πάτε σπίτι σας. Να ευχαριστηθεί η οικογένεια και τα σαλατικά μας και τα μαγειρευτά μας, αλλά πάνω απ' όλα τα φρέσκα προϊόντα μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 2-31-0. 2-87 και 3-8. Έλατε να μιλήσουμε για την καινούργια μέρα που ανατέλει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έλατε να μιλήσουμε για την καινούργια δύναμη της μπάλας, για την καινούργια
μεγάλη ομάδα που δημιουργείται και από ό,τι φαίνεται έχει και πολύ συνέχεια. Γιατί, γιατί όλες οι μεταγραφές που κάνει φαίνεται ότι είναι παίκτες μεγάλης κλάσης, αλλά πάνω απ' όλα είναι πιτσιρικαρία, 22άριδες, 23άριδες, 24άριδες, κάτι που τρομάζει τους χάρτινους πρωταθλητές και τον Πασχάλη με το βρώμικο παρελθόν και την ομάδα με τους κλεμμένους τίτλους. Πάμε στις γραμμές, 2-31-0, 2-87 και 3-8. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε κύριε Κώστα. Φάρε της Κατερίνης. Πάλι ψέματα είπες. Τι είπα ρε? Είπες ότι εγώ είπα στον Ζαγόρα ότι τον αποπροσανατόλισα. Ναι. Εγώ είπα το εξής. Αν και ο Άρης είναι η πέμπτη ομάδα της Ελλάδος σε κόσμο και σε δυναμική, παρά τα αυτά πριν 50 χρόνια όταν πήγαινε για πρωτάθλημα ήρθαν 6.500 μέσα σε γήπεδο που βγάζει η αστυνομία και η εφορία. Καλά, μαζί. Συγγνώμη, ποιος ερώτησε να τα πεις όλα αυτά? 9.500 εισιτήρια. Ποιος ερώτησε? Έχω πει 50 φορές ότι είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρης. Έτσι είναι κατά τη γνώμη μου ο κόσμος. Κάση, στην Ελλάδα κάνεις, μέσα. Κάνεις πολύ μεγάλο. Στο εξωτερικό δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρεις? Και πού είσαι, από πού είσαι? Από την Αφρική ξέρω, δεν ξέρεις? Εξωτερικό. Δεν βλέπεις? Δεν διαβάζεις? Δεν ακούς? Δεν ξέρω. Δεν βλέπεις ότι όπου πάει ο ΠΑΟΚ και παίζει έχει 10-20 χιλιάδες? Και στο εξωτερικό ο Ολυμπιακός είναι πρώτος. Και στο εξωτερικό? Ναι, είναι πρώτος ο Ολυμπιακός. Ευρώπη, Αυστραλία, όπου θες. Όπου θέλω. Αμερική. Ξέρεις ότι στο Μπάγερ ΠΑΟΚ, Μπάγερ ΠΑΟΚ, στο 0-0, επί μέγα προπονητή πρέπει να ήταν ο Παλτσερνάη, είχε 25.000 παοξίδες μέσα. Το έχεις αναλογιστεί, αν μπορεί να το κάνει ομάδα, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Ξέρεις τι θα πει μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ, ρε Κώστα? Άσε μου τα παραμύθια τώρα. Άσε μου αυτά να τα λες, να τα λες στους δικούς σου που μασάνε. Εντάξει, λοιπόν, σε μένα δεν θα τα λες. Εγώ θα σου πω μόνο το εξής. Ναι. Για καμιά ελληνική ομάδα δεν αισθάνομαι περήφανος όταν παίζουν 8 ξένοι ποδοσφαιριστές και 3 Έλληνες. Και πολλές φορές δεν παίζει κανένας Έλληνας μέσα. Αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες, ρε Κώστα. Γιατί το κράτος το ίδιο έπρεπε να υποχρεώσει 6 Έλληνες να παίζουν. Τι να το κάνω ρε που βγαίνει ο ΠΑΟΚ συνέχεια πρωταθλητής στις μικρές ηλικίες. Ο Λάμπρου δανεικός. Ο Χατζησαΐας δανεικός. Ο Γιαννούλης δανεικός. Ο Κουλούρης δανεικός. Παίκτες που διαπρέπουν στις άλλες ομάδες και τους διώχνετε μωρέ τώρα. Και ζητάτε και τα ρέστα τώρα. Αυτούς θέλεις τον πάση. Το μόνο που ξέρετε είναι να στοχοποιείτε ποδοσφαιριστάς. Βρίζετε τον Σαλπικίδη. Που ο Σαλπικίδης σας έσωσε από τη χρεοκοπία. Τον βρίζετε συνέχεια. Μιλάτε τώρα. Τι σχέση μιλάτε έχει? Κύριε άνθρωπος εδώ απέρριψε προσφορά του Παναθηναϊκού 50% πάνω από του ΠΑΟΚ. Και ήρθε εδώ για να τον βρίζετε. Ακατάπαυσα. Ποιος τον έβριζε ρε? Η Κερκίδα, ποιος τον έβριζε? Ένα κομμάτι εκεί πέρα τα φανατικά. Ένα κομμάτι. Τα νέα, ένα τα παιδιά που τα πλήγωσε. Ένα κομμάτι και παραγωγή σαραδιόφωνα. Εντάξει, τόσο μυαλό είχανε. Τόσο μυαλό είχανε ρε παπά. Απρόβλεψα να το λύσεις. Υπάρχει κάποιος κύριος Θανάσης που θέλει να σου πει μια καλημέρα. Μπορεί κύριε Κώστα? Πώς δεν μπορεί. Κύριε Θανάση, αν και, σας, και σπάνια επιτρέπω τέτοια πράγματα, ελπίζω η συζήτηση με τον κύριο Κώστα... Κοίταξε, εγώ δεν ούτε πρόκειται να βρίσω και το σέβομαι τον άνθρωπο. Λοιπόν, αντίπαλοι είμαστε στο ποδόσφαιρο, αυτό τίποτα άλλο. Έτσι. Ναι, κύριε Κώστα, εγώ θα σας πω αλλιώς. Πάω. Παρακαλώ.
Ναι, κύριε Κώστα, εγώ θα ξεκινήσω αλλιώς. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης. Όχι όπως θέλετε, κύριε Κώστα, εσείς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης. Αυτό το έχετε περάσει εσείς στην Αθήνα, το έχετε περάσει αυτό στην Αθήνα, την καραμέλα Αθήνα. Αν ο ΠΑΟΚ, κύριε Κώστα, σε ρωτάω, που είσαι και μεγάλος άνθρωπος, αν ήταν στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ και είχε έδρα, πόσα από τα θέματα θα είχε πάρει σήμερα? Με αν δεν γίνονται συζητήσεις. Α, δεν γίνονται συζητήσεις. Όχι. Αφού δεν μας θέλουν εδώ πάνω εμάς. Δεν μας θέλουν. Δεν μας θέλουν, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, και εσύ, και εσύ Μακεδόνας είσαι, Βορειοελλαδίτης είσαι. Δεν μας θέλουν εμάς. Είμαστε ξεχωριστό κράτος από την Αθήνα. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει από τα αθλήματα. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο μεγάλη ομάδα από όλες τις ομάδες. Εγώ είχα ομάδα που περηφανευόμουν. Πάντα εσύ, από όλα είμαι Κώστα... πυρικός. Ναι. Άμπραβο. Άλλο πυρικός. Για το πυρικό βγάζω το καπέλα, αλλά για την ΑΕΚ όχι. Όχι για την ΑΕΚούλα σου, κύριε Κώστα. Όχι. Τώρα ο πυρικός που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Τον υποστηρίζω, αλλά είσαι ΓΑΜΑ Εθνική, τι να κάνουμε τώρα? Δεν πειράζει, τα ρεβεί. Να υποστηρίζεις αλλά... τον ΠΑΟΚ, ρε, τον Άρη να υποστηρίζεις. Έτσι ακριβώς. Μου γυλες. Για εξής, τους κλέφτες αυτούς. Προσφυγική ομάδα είναι, τι λέτε μωρέ. Κύριε ρε προσφυγική ομάδα, οι Ασιάτες τώρα. Άντε σταμάτα ρε. Άντε σταμάτα ζήρε. Ο Απόλλων Αθηνών δεν είναι. Είναι. Κύριε Κώστα. Εσείς είστε τα μοιάσματα της προσφυγιάς. Λοιπόν, κύριε Κώστα, Τουρκός μπορεί. Τουρκός μπορεί. Κύριε Κώστα, ναι. Εσείς λέτε για τον Σαλπικίδη που το βρίζουμε, λέτε. Εσείς σα πάτε, αν θυμάστε, πριν μια πενταετία το ποδοσφαιριστή το κάνετε μαύρο στο ξύλο. Η οπαδή σας. Ναι, ναι, σα πάτε, δεν θυμάμαι ποιο ποδοσφαιριστή, το κάνετε μαύρο στο ξύλο. Τον ποδοσφαιριστή, τον Μπάγεβιτ. Όχι τον Μπάγεβιτ, ας τον Μπάγεβιτ, τον Μπάγεβιτ τον γνωρίζω. Έλα ποδοσφαιριστή, τον κυνηγούσατε μέσα στα Σπάτα. Στην προπόνηση απάνω, το θυμάμαι πολύ καλά. Όταν έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική η ομάδα σας, τότες. Εκείνη την χρονιά ήταν. Ναι, αλλά το περιστατικό δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω για τον Μπάγεβιτς, ο οποίος ήταν πουλημένο το Μάρι. Και καλά τον κάνανε. Ναι, αλλά στην ΑΕΚ τον έχετε πάντα όμως. Πώς γίνεται αυτό? Δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι αντίθετος. Τέλος πάντων. Σε αυτό κύριε συμφωνώ και εγώ, το λέει πολλά, πολλά χρόνια ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα, εγώ σε σέβομαι πάντως, να ξέρεις, εγώ με πάω κάρα. Εγώ λοιπόν θα πω κάτι για τον φίλο τον Αριανό που έλεγε να ούμε και να πούμε και να ούμε και να πούμε, κύριε Γιώργο, γιατί σας άκουσα, σας άκουγα. Εσύ κύριε Αριανέ, φάει τρία σήμερα από τη Λάρισα, τρία κολλάκια, τρία μπαλάκια και ένα ζητούμε μετά, ας πω εγώ σε ένα ζητούμε, έλα σε ξεγυμνώσω τελείως. Έλα μετά γιατί με τον ΠΑΟΚ ασχολήθηκες σήμερα. Αντί να ασχοληθείς με άλλα θέματα, με τη Μακεδονία και με άλλα θέματα, με την ΠΑΟΚ, άρα τη μεγάλη ασχολείσαι, μικρή Αριανέ. Καλά έλα, τώρα, εσύ μικρή Αριανέ και έλα και ναού και αυτά δεν θα βγάζει. Δηλαδή ο εχθρός σου είναι ο Άρης ή ο Ολυμπιακός τώρα, όπως και να γίνει. Υπάρχει Άρης. Άκου να σου πω κάτι. Άκουσε με κάτι. Θανάση, Θανάση, θα ακούσεις κάτι που θα σου πω. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετάν κι αυτοί άμα θα ξεπεζέψεις. Εγώ θα το τελειώσω, θα το ρίξω πέντε παλάκια. Ρε ρίξω να, αλλά εντάξει, μην το λες. Στη ΓΑΜΑ Εθνική ξανά, ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, άντε, άντε έφυγες, πάρε την άλλη τη γραμμή, δώσ' μου την άλλη τη γραμμή. Ο κύριος Κώστας θα περιμένει, δεν τελείωσα εγώ μαζί του. Ακόμα κύριε Κώστα. Εγώ να σε θέσω πρώτον ευθυνών σου. Σήμερα. Βγάλε τους μπερδέδες από τα μάτια. Έλα ρε παπά. Περίμενε να πάρω τη γραμμή. Περιμένει ο Χριστιανός. Ορίστε. Έλα φίλε. Γεια σου. Γιατί ασχολούμαστε με αόρατες δυνάμεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έλατε. Άκουσε να δεις. Ναι. Πας έξω από το Χαριλάου. Ναι. Και βλέπεις ανθρώπους να γλύβουν γλυφιτζούρι. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ είναι όλα γεμάτα. Γουστάρουν, είναι άλλη ράτσα. Ναι. Τώρα όσον αφορά αγωνιστικά, όσο πώς κάνει το δεξίπα... εχθές, πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ σας εχθές? Τον ΠΑΟΚ ήμουν στο γήπεδο, έπαιξε όσο χρειαζόταν για να κερδίσει. Δεν τα έδωσε όλα, έτσι δεν ήταν και το καλύτερο του μάτς. Ήταν ένα μέτριο μάτς. Έπαιξε, εγώ ήμουν μέσα, είδα ότι έχει δύο-τρεις παίκτες, ήταν λίγο πιο ρεξάτη. Και κάναν τη διαφορά, παστέλωσαν και μετά κάναν προπόνηση. Δεν ξέρω αν πρόσεξε στο Βιερίνε ότι χαβαλέδιαζε με την μπάλα. Ναι. Εντάξει, είναι φωσφανάρι τώρα. Και να σκεφτείς ότι χθες, ας πούμε, ο Πασχαλάκης ήταν πολύ καλός, ο Βιερίνε πολύ καλός. Καλός ήταν ο Ελ Καντουρί χθες. Ήτανε καλός, ναι. Καλός κοίταξε, ήταν... φίλε, τώρα αυτά με τους δηλαδή θέλω να συμφωνήσω, φίλε, εντάξει. Απλώς θέλω να συμφωνήσω με αυτά που λες, ότι τρεις-τέσσερις παίκτες, άμα είναι καλοί,
φτάνει να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για φαντάσου σε ένα μάτς να είναι 7, 8, 9 καλή. Θα χαθεί μπάλα, ρε φίλε. Έτσι είναι. Αυτά όμως δεν τα βλέπουν τα φιλαράκια και να τους πω κάτι. Μη συγκρίνουν, να μην ασχολούνται, να κοιτάξουν να μεγαλώσουν τις ομάδες τους και να μην ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Γιατί όσο κάνει το δεξί παπούτσι, του παίκτη όχι της πρώτης ομάδας, από την ΚΑΠΑ 20 του Γκαρσία, κάνει όλος ο Άρης ή όλος ο Ηρακλής. Τι λένε, τι ασχολούνται ρε τώρα. Τώρα εσύ τι κόλλησε με τον Άρη και τον Ηρακλή, αυτός είναι ο εχθρός σήμερα. Τι να φτάνε ρε εσύ, ή Ολυμπιακός. Καλά εκπομπή να πούμε. Και η χάρτινη. Τι να αυτά. Το βράδυ που θα πάει να δεις τηλεόραση Μαριανούς και Ηρακλήδης θα έχεις δίπλα σου. Εντάξει, άλλο αυτό. Άσε τον Άρη. Αλλά άκου να δεις. Για αυτοί που ξέρουν, οι Αριανοί και οι Ηρακλήδες που ξέρουν μπάλα, βλέπουν. Βέβαια βλέπουν. Τώρα κάτι τρελαμένοι που παίρνουν τηλέφωνο και χαλάνε τώρα την εκπομπή. Εντάξει, Γιουργάκης να πάνε, είναι πάνε, καλό παιδί, είναι από τους καλούς Αριανούς. Άκου, άκου. Να όταν παίξει ο ΠΑΟΚ να έρθουν να φάνε μαζί μας καμιά αυτή, κακά κοψίδι, καμιά μαλαματίνα τους κεράσουμε. Το έχουμε γιατί... κάνει αυτό ρε, εμείς στην εποχή μας. Εσείς οι μικρότεροι δεν μπορείτε να ανεχτείτε και να πάτε παρέα Μαριανούς να δείτε το μάτς. Στην εποχή μας το κάναμε και περνούσαμε ωραία, σε πληροφορώ. Μπορούμε, ποιο φίλε, κάβλα ήταν τότε, έφυγες. Ορίστε το επόμενο σου, κ. Κώστας θα περιμένει εκεί στην Κατερίνη με στην τροπή του κλεμμένου πρωταθλήματος. Άντε ρε παπά, σταμάτα τώρα. Κώστα, σε λατρεύω. Κώστα, είσαι η αδυναμία μου. Μη μου πάθεις ποτέ τίποτα. Θα τρελαθώ. Ορίστε ο επόμενος. Έλα Γιώργο, Μενώτη εδώ πέρα. Γεια σου ρε αδερφέ Μενώτη. Έχεις και Κυρκώστα τώρα, ρίχτου τα. Έχω και Κυρκώστα, θα κάνουμε καλή συζήτηση. Καλό μου χαπέτη. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εχθές ήμουν στο κήπεδο να πω δύο κουβέντες για το χθεσινό το μάτς. Άσε με να πάρω τη γραμμή που περιμένει για να έχουμε το μου χαπέτη. Ορίστε η άλλη γραμμή. Ορίστε. Σεις είστε κύριέ μου. Ναι, εσείς είστε. Α. Ποιο, έχεις δίκιο, έχεις απέλυτα δίκιο, βουνό, 30 καράβια φορτωμένα δίκιο έχεις. Η σιωπή σου προς απάντησή μου και αυτήν χειροκροτώ. Πάμε σε Μενώτη και κύριο Κώστα. Έλα Γιώργο, μόλις άκουσε Μενώτη ο άνθρωπος το έκλεισε, σου λέει γιατί τώρα τους αρχίσει, άμα αρχίσει να μιλάει θα τελειώσει. Έτσι, έχει και τα δίκια του. Σου λέει οπότε να το κλείσω να είμαι σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα για το χθεσινό το μάτι. Για πες ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού μετά Πρίγιοβιτς. Παίζει πιο ομαδικά. Βλέπεις το... Κοίταξε, μέχρι με Πρίγιοβιτς είμαστε στο 1-2 γκολ. Τώρα αλλάξαμε σύστημα, αλλάξαμε σχέδιο στο παιχνίδι μας. Τώρα είμαστε στα 3. Και έπεται παρακάτω. Θα πάμε και στα 4 και στα 5. Μέχρι να παίξουμε τον Ολυμπιακό θα είμαι στο σύστημα 4. Έλα βρε κάτω από τα πόδια τον πέρασε η μπάλα των άλλων τώρα. Ας την έπιανε ρε Κώστα. Όταν παίζουμε στην Τούμπα να πούμε, οι παίκτες παθαίνουν ένα πατατράκ. Έτσι είναι ρε Κώστα μου. Περνάνε μπάλες κάτω από τα πόδια τους. Δεν έπαιζε ο πρώτος τερματοφύλακας, τον άλλαξαν. Είχε βάει δύο εκείνος ρε. Βρε τι πρώτος και δεύτερος τερματοφύλακας, όποιος και να έπαιζε... Δεν θα τον δει ο πρώτος κάτω από τα πόδια. Εκείνος είχε βάει δύο. Είχε πάει δύο, δεν πιανόταν τα δύο. Δεν είδες την κεφαλιά που έβγαλε αυτός που τα φάγε κάτω από τα πόδια. Δεν μπορούν, στην Τούμπα μέσα, παθαίνουν πατατράκ, δεν μπορούν να παίξουν μπάλα όπως θέλουν να παίξουν. Δεν μου λες για πες μου, ο Ακπόμ πώς πήγε. Ο Ακπόμ, πρώτος παίκτης. Ο Ακπόμ παίζει άλλο ρόλο τώρα. Είναι ένα σεντερφόρ περιφερειακό που κινείται, μπερδεύει την άμυνα και ανοίγει χώρο σε Μπίσελμπαν, Βεϊρίνια, δεν ξέρω εγώ τι και τα βάζουν τα γκολ οι άλλοι. Παίζει άλλο σχέδιο τώρα. Ναι, yeah, κύριε Κώστα, πού να τα ξέρεις εσύ αυτά εκεί στην Κατερίνα. Του άρεσε, εγώ λέω, έμεινες ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Από τον ΠΑΟΚ δεν είμαι ικανοποιημένος από την αρχή της χρονιάς. Εκτός από εκείνα τα δυο παιχνίδια στην Ευρώπη που ξεκίνησε το καλοκαίρι και έκανε ματσάρες και ζαλίστηκε ο κάθε Κυρκώστας, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι ένας μετριοκαλούτσικος η απόδοση με κάτι εξάρσεις. Με ένα δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού που ήταν όνειρο, μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μαθημένος, είναι δεν είναι καλός, με τη δυναμική του και με την τρέλα του, να μπορεί να τα παίρνει τα μάτς. Όπως να σε θυμίσω, Κυρκώστα, και μέσα στον Ολυμπιακό, ένας χάλια ΠΑΟΚ, ένας μη χειρότερα ΠΑΟΚ, και κέρδισε αυτόν τον Ολυμπιακό που έπαιξε εκεί τη μέρα την μπαλάρα του και έχασε με 1-0
και έκανα 35 χιλιάρικα να κλαίνε, γιατί αυτή είναι η μαγιά μου, αυτή είναι η δυναμική του ΠΑΠ, να κάνει 35 χιλιάρικα γάβρους μέσα στο Καραϊσκάκι και να κλαίνε. Ενώ χάσαν, αντί να βρίζουν και να κράζουν, από συγκίνηση κλαίναν γιατί χάσαν από αυτή τη μεγάλη ομάδα. Και όχι, δεν χρειάζεται και να το βάλω εγώ. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν κερδίζει. Μου ακούσεις, θα σου πω τώρα. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν κερδίζει ο καλύτερος. Ναι. Γιατί είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ. Γι' αυτό είναι συναρπαστικό το ποδόσφαιρο. Γιατί ναι, πολλές φορές δεν κερδίζει ο καλύτερος. Γίνεται και ναι, αυτό. Δεν κερδίζει αυτό. Συμφωνώ. Με τη μόνη διαφορά, όταν παίζουμε τον ΠΑΟΚ και εσείς και ο Ολυμπιακός και όλο το ΠΑΟΚ, και όλο το ΠΟΚ παθαίνετε κάτι, παθαίνετε ένα πατατράκ. Βλέπετε τον Ολυμπιακό που σε άλλες περιπτώσεις όταν το πρωτάθλημα το κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός με μείον 8 κάτω από τον πρώτο από αυτούς, το παρατούσε το πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός βλέπετε τώρα, έχει φάει τέτοια τρελά και δηλώνουν κάθε μέρα σαν τρελή, σαν παλαβή, το πρωτάθλημα είναι δικό τους. Δεν μπορεί να το αποδεχτούν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί η τρέλα τους είναι με τον ΠΑΟΚ. Και όχι μεταξύ σας. Μεταξύ σας μας το παίζετε εκεί. Εδώ έχει δίκαια. Έχει δίκαια. Εδώ με νότι, κύριε Κώστα. Πώς θα γίνει. Χθες, εδώ, χθες είδα εγώ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν για φτύσιμο. Και όλες οι εφημερίδες που πρόσκυνται στον Ολυμπιακό, αλλά και άλλες, είχαν ένα διακριθέντα, δεν είδα. Είχαν διακριθέντα τον Χριστοδουλόπουλο. Επειδή έβαλε μια κεφαλιά όπου ευθύνεται 100% ο Βελίδης. Γιατί ο άλλος που σκόνταψε και έπασε και δεν σηκώθηκε η κεφαλιά, δεν το λες. Λοιπόν, σε εδώ τι σου λέω, τι μην πάει το γυρίσεις. Στη φάση του γκολ του Χριστοδουλόπουλου, το center back πέφτει κάτω. Πού τα έχεις δει αυτά. Άμα είχαν γίνει στον ΠΑΟΚ δεν θα είχες σηκώσει μπαϊράκι. Αυτό δεν σου λέω τώρα τόση ώρα, ρε παπά. Τι λες, ότι έφταιγε ο Βελίδης. Δεν λες ότι τον άφησε το center back. Φταίει και ο Βελίδης. Α, και ο Βελίδης, τώρα το λες. Παπά. Άκου ρε Γιώργο, να σε πω τώρα να τα ακούσει ο Γιώργος που τα ξέρει, αλλά να... Τι έρα ξέρει, τίποτα δεν ξέρει, ένας παπάς και μισός είναι. Γιατί ξεχνάνε αυτοί εύκολα και το παίζουν μετά άγγιλοι και καθαροί, ενώ είναι πιο βρωμιάρικες ομάδες στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί ήταν μαθημένοι παρασκηνιακά να παίρνουν τα μάτς. Πρωταθλήματα, κύπελα, τα κάλπικα. Γιατί όλα είναι κάλπικα και θα εξηγήσω γιατί είναι κάλπικα. Γιατί μην τα τσουβαλιάζεις όλα, βρε, μην τα τσουβαλιάζεις όλα. Μην τα τσουβαλιάζεις όλα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και θα σου πω γιατί. Γιατί πέρυσι, να σου πω, πέρυσι στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ που τυράχτηκε το μάτς στον αέρα, όσο ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάλει γκολ, όλα ήταν με λιγάλα. Ήτανε βέβαια. Ήταν όλα με λιγάλα. Και βάζω γκολ, το κατακυρώνει, μπαίνεις μέσα, διαμαρτύρεσαι. Και επειδή μπαίνεις εσύ μέσα και διαμαρτύρεσαι, μου ακυρώνει τον κόλ. Κάτσε ρε Κομίνη. Εσύ από πού παίρνεις εντόλες, από τον εαυτό σου ή από την ΑΕΚ και από τους πάγκους και από τα τηλέφωνα. Με το που μπήκε η ΑΕΚ ο πάγκος μέσα και διαμαρτυρήθηκε, αλλάζει απόφαση. Για να δεις πόσο εντεταλμένη, σε τι εντεταλμένη υπηρεσία είναι όλοι οι διαιτησίες. Όλες οι διαιτησίες. Μπήκες και διαμαρτυρήθηκες και ακυρώνει τον κόλ. Γιατί μπήκε ο πάγκος της ΑΕΚ και διαμαρτυρήθηκε. Και αυτήν την διαιτησία την ανέχεσαι και τον έχουν ακόμα διαιτητή αυτόνα. Σφυρίζει ακόμα αυτός. Για να δεις ότι το πόσο βρώμικο είναι και τον έχετε εσείς ακόμα διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ αυτόν ούτε δεν να το βλέπει. Να μην σου πω τίποτα άλλο χειρότερο για τον Κομίνη, ούτε δεν να το βλέπει. Αλλά εσείς έχετε τα κόλπα και τα μέσα, το βάζετε όχι μέσα, όχι μόνο τον βάλατε να παίξει παιχνίδια, έχει και τα περισσότερα παιχνίδια. Τον κάνετε και διαιτητή. Ο κύριος Κώστας, Μενώτη, ο κύριος Κώστας επάνω σε αυτό το θέμα έχει διαχωρίσει τη θέση του. Και λέει ότι σε εκείνο τον αγώνα η ευθύνη που διακόπηκε είναι του διαιτητή και όχι του πρόεδρου του ΠΑΟΚ. Διότι ο πρόεδρος... Ναι. Αλλά κοίταξε ο Μητσοκυρκός σας, μας θα λέει μια έτσι και μια κυβέτσι. Όχι, δεν θα λέω καθόλου έτσι. Καλά είναι. Όχι, θα σε πω τι έχεις πει, όχι, θα σε πω... Ένα λεπτό μου δίνεις, κύριε Μενώτη, και αμέσως συνεχίζεις. Για να καταλάβεις τι θα πει το ποιόν του κυρίου Κώστα, πουλάει τον παπά του αιώνα, εκμεταλλεύεται τον καλό καρδό Ζαγόρα και... Λέγοντας κανένα τέτοιο που και που, έχει το άλλο δεν να βγάλει το δηλητήριό του μετά. Άιδε βρε, φαρμακόγλωσσα τώρα, μιλάς και εσύ τώρα, αρχιπαπά. Γιώργο, κάτσε να πω ένα λεπτό.
για τον Κυρκόσα. Ο Κυρκόσας είναι αξιοσέβαστος. Είναι. Είναι. Αλλά μια τα λέει έτσι, μια κουβέντα. Έτσι, εγώ είναι σατανικός. Εγώ τον έχω... όλοι, κοίταξε, όλοι του ΠΟΚ είναι μια έτσι μια γιουβέτσι. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα. Είναι μαθημένοι έτσι, είναι μεγαλωμένοι έτσι. Ο Κότσος έχει μέσα. Τους, που έχουν μαχαίρια, καρπούς, για πεπόνια, όλα τα θέλουν δικά τους. Τα θέλουν. Δεν είμαι πιερικός, δεν είμαι του ΠΟΚ. Ρε Κυρκός, α, είσαι πιερικός, αλλά υποστηρίζεις την ΑΕΚ. Δηλαδή εγώ είμαι παοξής, αλλά υποστηρίζω την ΑΕΚ. Ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή και εγώ... Τίποτα ρε δεν υποστηρίζει, αντιπαοξής είναι. Άρα σταμάτα ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Αντιπαοξής, φαρμάκι σου μιλάω. Όταν με λες αντιπαοξή εσύ, το θεωρώ τίτλο τιμής. Εντάξει. Για να μου το λες εσύ. Να το θεωρείς. Για να δει ο Κυρκόσας και ο κάθε Κυρκόσας, για να δεις πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ και πόσο μικρή είναι αυτή. Είσαι τόσο μικρή που ενώνεσαι όλοι μαζί του ΠΟΚ, γαβρο, βαζελο, χανουμάκια, αγκαλιάζεσαι, επιλέσαι, χαϊδεύεσαι και προσπαθάτε. Εντάξει, χίλιες φορές τα είπες αυτά. Αλλά 60 χρόνια έχουμε άλφα εθνική, δες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ποιος υπερέχει σε αποτελέσματα. Έλα ρε τώρα, ναι άκηστε τώρα. Γιώργο, 60 χρόνια. Γιώργο, να καθαρίσουμε και ένα πράγμα. Γιώργο, η μεγάλη ομάδα δεν είναι αυτή που έχει τους πιο πολλούς τίτλους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Σε λαό, σε κόσμο, σε δυναμική, σε τρέλα. Τη μεγάλη ομάδα την κάνει ο κόσμος. Δεν την κάνουν οι τίτλοι. Σε ομορφιά. Οι τίτλους πρώτος είναι ο Ολυμπιακός, μετά ο Παναθηναϊκός, μετά η ΑΕΚ. Αλλά αυτά είναι όλα ψεύτικα, κάλπικα. Κάλπικα. Τα κάλπικα είναι... Βρώμικα. Λοιπόν, στα κάλπικα είσαι υπερπροταθλητές, στα κάλπικα. Αλλά εγώ δεν μιλάω για τα κάλπικα στα πρωταθλήματά σας. Εγώ μιλάω για τη δυναμική του λαού, τι τρέλα έχει ο Παοξής και τι τρέλα έχει ο Βαζελογαύρο Χαρουμπάκιας. Έτσι σας έμαθε ο Μπούζας στα σπορ του Βορρά. Έτσι σας έμαθε. Ενώτη που τουλάχιστον εγώ δεν είμαι από τους παλιούς παοξίδες δεκαετίες 70 που έπαιρνε φωτιά του. Εγώ είμαι παλιούς παοξίδες της δεκαετίες του 80. Που να σε πω εγώ τώρα περιστατικά, που να σε πω ένα πράγμα θα σε πω Κυρκόσα, και αυτό πάρε το κάνω στο μυαλό σου και όλες τις του ΠΟΚ. Ένα Σαββατοκύριακο παοξί είναι όλες στη ζωή. Έτσι είναι Κώστα. Ένα Σαββατοκύριακο. Εγώ θα σου πω περιστατικά, εγώ είχα κατεβεί το 81 στο τελικό με τον Ολυμπιακό και έτσι όπως ανεβαίναμε για να πάμε Φιλαδέλφια, όλα τα παόκια με τρέλα και τραλαλά, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας και τα βάζαμε όλα φωτιά στην Αθήνα, δεν έμεινε τίποτα και εγώ ήταν όλη η Αθήνα. Έφυγες Μενώτη. Το Μενώτη θέλει. Α, μαζί. Ένα λεπτό, Κωστά. Μενώτη. Ένα λεπτό. Έχουμε μια παρέμβαση σοβαρή, κύριε Κώστα. Σε παρακαλώ πολύ, εδώ είμαστε. Ούτε διάλειμμα θα κάνουμε, έτσι θα πάμε. Έχουμε μια σοβαρότατη παρέμβαση. Ναι, παρακαλώ. Ένας ήρωας πραγματικός αυτής της εκπομπής. Ένας αξιαγάπητος τζέντερμαν, ένας πραγματικός κύριος θέλει να σας κάνει να παρέμει και να κάνει μια ερώτηση. Έχω το δικαίωμα να το βγάλω και από εσάς τους δύο. Απόλυτα. Βεβαίως. Ορίστε κύριε, ακούγεστε. Λοιπόν κύριε Γιώργο, ο Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Μάλιστα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο Μενώτη. Μάλιστα. Λέει ότι έχει ομαδάρα, ότι έχει έτσι. Ναι. Ποια είναι η ομαδάρα του που έκαψε, που λέει την Αθήνα προηγουμένως, ή που πηγαίνανε στα μαγαζιά, στα ρεστορόντ και φεύγανε με τα κατσίκια. Καλά γινότανε, ήταν της μόδας εκείνα τα χρόνια ρε Πασχάλη, λοιπόν, τώρα και εμείς τα κάναμε. Τα φέσκια στο δρόμο και τα λοιπά. Και ένα που έγινε προχθές, ο Ζαγόρας που είπες, ναι. Πάντα παντού πρώτος είναι ο Ολυμπιακός. Και σε πιλάδους και σε πρωταθλήματα και σε... Παλιά έτσι ήταν. Και τώρα είναι έτσι, γιατί δεύτερη. Μπορεί να μ' αφαιρέσει κανένας. Τα 44 από τα θέματα. Όχι, που δεν έχω. Μπορεί κανείς. Δεν τα θέλω αυτά. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, φίλε Μενώτη. Εγώ από Ολυμπιακούς και τρέλα. Την τρέλα του Παοξή και τη μαγιά του Παοξή. Ποια τρέλα, βέβαια. Ποια μαγιά τώρα. Δεν μπορούσα να καταλάβεις. Λοιπόν, άκουσε, Μενώτη. Τα πρωταθλήματα τα έχεις εσύ. Να μιλήσουμε, Έφυγες Μενώτη, έφυγες. Λέγε Πασχάλη. Έφυγε ο Μενώτη. Λέγε Πασχάλη. Λοιπόν, ήθελα να δω. Γιατί θέλω να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Λοιπόν, ήθελα να το πω ότι και ο άλλος έλεγε ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων και το μαντρώσανε. Να μην λέει πολύ ότι έχει μεγαλύτερη ομάδα. Λοιπόν, Πασχάλη, σου κάνω μια ερώτηση.
Λέγε. Επειδή είσαι παλιός play, παλιός τέτοι boy, παλιός μπαλιάς και παλιός μάγκας. Λέγε. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Είναι δύο εραστές. Ναι. Ο ένας έχει πάει με 100 γυναίκες, οι οποίες είναι οι λεγόμενοι σαβουρογάμ. Μπράβο, ναι. Ναι. Ότι, παιδί ναι, μου, αυτό που κάνει η χεριά πάνω από το τραπέζι, ό,τι έχει. Λεφτά, όχι, τασάκια, γυαλιά, ναι. Τηλέφωνα, βάζει τη βαλέτσα, κάνει ένα κράκ, όλα μέσα. Ναι. Ο καλός ο Μήλος όλα τα λέθη. Μπράβο. Μέσα σε αυτό το Μήλο έχει και στάρι καλό και κριθάρι καλό και καλαμπόκι καλό, έχει όμως και μαμούνια, έχει και αυτά και πετραδάκια και σκόνες, έχει, γίνεται, το ψωμί θα γίνει. Είναι και ένας άλλος δίπλα που έχει πάει με 10 γυναίκες. Μπράβο. Και οι 10 είναι ουρί του παραδείσου. Ποιος είναι ο πιο μάγκας? Πιο μάγκας... Από τους δύο. Πιο ωραίος, πιο επειδή κοσμικός, ήμουν, πιο κυμπάρης. Επειδή ήμουν επιλεκτικός, εγώ... Σ' αγαπώ. Γι' αυτό σε αγαπώ, γι' αυτό σε έχω μια κατηγορία πάνω από όλους. Λοιπόν... Θα πάρω τους αυτούς με τις 10. Έτσι, αλλά, αυτό σου λέει αλλά, το ζεωρομενότητα, αλλά πώς το καταλάβεις. Αλλά επειδή είχα φίλους οι οποίοι ήταν σαβουρομπίπιπ. Ναι. Εντάξει. Και αυτοί καλοί ήταν. Και ήταν φίλοι μου. Λοιπόν, έχασα επεισόδια που θα έπρεπε να μην τα χάσω. Αλλά τα καλά, δηλαδή δεν είχες καμιά δευτεράτσα. Όχι, ποτέ. Πάντα ήμουν επιλεκτικός. Άντε ρε. Λοιπόν, και μια ερώτηση να σου κάνω, Γιώργο. Ναι, επειδή και είμαστε μεγάλοι. Γιατί έχω 2-3 γραμμές. Ναι. Όχι, μία ερώτηση, μία και κλείνω. Επειδή είμαστε μεγάλοι και οι δύο... Εσύ με τον Κώστα είστε μεγάλοι. Τι δουλειά έχετε μαζί μου, ρε παλιόγερη. Ναι, εγώ και ο Κώστας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή περάσανε 34-35 χρόνια ναι. που πήρε το πρωτάθλημα, ναι. δεν θυμάμαι η μπάλα τότε. Ήταν στρόγγυλη. λοιπόν, πέτσι είναι εκείνη η ράμη με τις δραφές. Άμα σας απαντήσει κάποιος. Γιατί έφυγες, τέρας, έφυγες. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Ορίστε, έπεσες, ορίστε ο μεθ' επόμενος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια σας κύριε μου. Τι κάνετε? Από πού μας ακούτε? Σας ακούω τώρα από το ραδιόφωνο. Μπράβο ρε φίλε. Μη γελάς βρε γουρούνι, μη γελάς, πάμε να σοβαρέψουμε την εκπομπή. Έλα, λέγε. να απαντήσουμε. Δεν θέλω ρε να σοβαρέψουμε. Να απαντήσουμε λίγο στον κύριο Πασχάλη. Ναι, απάντησε τον. Θα μου θυμίσεις όμως εσύ, γιατί με περνάς και καμιά 70-80 χρόνια. Περίπου. Ποιος ήταν εκείνος ο παίκτης του Ολυμπιακού, νομίζω και Λεσίδης, δεν είμαι σίγουρος. Που είχε δηλώσει ότι όταν ανεβαίναμε στην Τούμπα το αποτέλεσμα ήταν ένα. Δηλαδή πηγαίναμε απλά για να περάσει η ώρα. Έτσι. Αυτός ήταν ο Γελεσίδης. Επί 22 χρόνια. Και μάλιστα και ένας από αυτούς τους αυτοκράτορες του ελληνικού ποδοσφαίρου, από τους παίκτες που αγάπησα αφού τελείωσαν την αγωνιστική τους δράση, γιατί όταν έπαιζαν τον μισούσα, αλλά μετά με τα χρόνια, παράδειγμα τους χάρη πως τον Γκάλι, ας πούμε, όταν έπαιζε ο Γκάλις, τους σχαινόμουν. Όταν περάσαν όμως τα χρόνια και ηρέμησα κιόλας και σταμάτησε κι αυτός. Αυτή τη στιγμή τον σέβομαι και τον εκτιμώ απεριόριστα. Πράγμα που δεν έχω για τον Γιαννάκη. Άλλο αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Σιδέρης, το βουνό αυτό, σε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό 4-0 που έγινε στα Σέρας, στον γκολ που έβαλε ο Κούδας. 6-0. 4-0, ρε! 4-0! Φάγαν και 6 στα 4. Και 6 φάγανε. Μπορεί να φάγαν και 12. Εγώ μιλάω για το 4-0. Στο 4-0 λοιπόν ο Γιώργος ο Κούδα, ο Σιδέρης, σηκώθηκε και είπε τον πατέρα του Κούδα που καθόταν δίπλα, γιατί μαζί είχαν πάει. Πατέρας του Κούδα, ο Μπαρμπαγιάννης, ο συγχωρεμένος, Θεός χωρέσει τον, ένα καλός άνθρωπος ήταν. Δεν έπαψε να είναι Ολυμπιακός ποτέ. Λοιπόν, του λέει πάμε να φύγουμε, Μπαρμπαγιάννη. Εδώ τελειώνει το ποδόσφαιρο. Όταν έβαλε τον κόλο Κούδας. Λοιπόν, για να κλείσω κι εγώ και να τελειώσουμε, να απαντήσουμε και στον κύριο Πασχάλη και σε όσους έχουν έτσι απορία, ας ρωτήσουν τον Γελεσίδη που έσκυβε και τον είχε πιάσει μέσα του να μαζεύει την μπάλα,
τι σχήμα έχει η μπάλα. Άμα ήταν τετράγωνο. Και μιλάμε για γίγαντα τερματοφύλακα. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτή την ομάδα δεν την έχω δει. Γιατί όντως είμαι, δηλαδή το 87 γεννήθηκα. Δεν έχω ιδέα. Κύριε. Αλλά όταν μιλάμε αντικειμενικούς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, όλοι μου λένε το ίδιο πράγμα. Μεγαλύτερη ομάδα από εκείνο τον ΠΑΟΚ δεν υπήρξε. Όχι, ποτέ. Δεν υπήρξε. Βγήκε η Ιταλία και μάλιστα ο κύριος Κώστας, που είναι προς τιμή του και θέλω να μας το θυμίσει, σε έναν αγώνα που είδε τον ΠΑΟΚ με τον. Με τη Λιόν. Πες τα, κύριο Κώστα, με είπε. Λοιπόν, σας κλείνω να τα πείτε να και καλά. Θα ακούω το ραδιόφωνο. Γεια σας. Πες, κύριο Κώστα. Το έχω πει πολλές φορές. Το ΠΑΟΚ Λιόν 4-0. Δεν έχω δει άλλη ελληνική ομάδα να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο. Γιατί είδες ευρωπαϊκή? Ευρωπαϊκή είδα εγώ Λίβερπουλ Αμβούργο 6-0 και μου πήραν τα μυαλά τώρα. Μ' αρέσει που με παρομοιάζεις με αυτόν τον αγώνα. Ήταν όπως και τα δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό, τα 3-2, το γύρισμα από 0-2. Ακόμα τα, το λένε οι Παναθηναϊκοί. Τα είδα και τα δύο. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε όλα τα μάτς που έχεις δει, ποια είναι τα δύο πιο ωραία μάτς που είδες? Να δω άμα είσαι διαβασμένος, ρε χωρικέ. Το 1970. Το 70. Ποιοι, ναι. Ποιος αγώνες? Ναι. Ποιος αγώνες, ρε χωριά. Γερμανία. Γερμανία, Αγγλία. Και δύο παιχνίδια ήταν. Εκεί που έπαιζε ο Μπέκενμπάουερ με δεμένο το χέρι. Και η Γερμανία, Ιταλία. Και Γερμανία, Ιταλία. Είσαι μεγάλος. Ξέρεις μπάλα. Αν δεν ήσουν αντιπαοξής, έχουμε όμως μια παρέμβαση ακόμα και πάμε στο διάλειμμα του Μενώτη. Έλα, ρε Γιώργο. Έλα, πες τα. Έλα, ένα λεπτό θα μιλούσε. Και ναι, ρε. Λοιπόν, κοίταξε, τώρα το παράδειγμα που έχεις δώσει εκεί πέρα με τις γυναίκες και με αυτά, κοίταξε, Ολυμπιακός, Ιάκ, Παναθηναϊκός, έχουν πάρει όλα σαμπούρες τα κύπελα. Πες ότι είναι γυναίκες. Αλλά αυτοί, με όλες αυτές τις γυναίκες, όλες αυτές οι γυναίκες που πήγαν μαζί τους, πήγαν για τα λεφτά τους. Εγώ πήρα δύο πρωταθλήματα. Χώρια μερικές είχαν πλενόρια. Και πατσαβούρες, τέλος πάντων. Κοίταξε, η γυναίκα έχει αξία όταν έρχεται για την πάρτι σου και τι σε γουστάρει. Όταν έρχεται για τα λεφτά σου, δεν έχει αξία. Έτσι. Δηλαδή αυτοί, όσα και πρωταθλήματα και κύπελα να πάρουν, είναι κάλπι. Θέλω να πω κάτι στο Μενώτη. Ναι, και κλείνουμε. Ναι, θέλω να πω κάτι. Μενώτη, μ' ακούς? Ναι, έλα, σ' ακούω και εγώ. Λοιπόν, ο Λουίς Σέζαρ Μενώτη, 80 ετών, πριν ένα μήνα η εθνική. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής τον ανέθεσε όλες τις εθνικές ομάδες να είναι τεχνικός διευθυντής σήμερα, στα 80 χρόνια. Ναι. Ωραία. Το λέω για να το ξέρεις. Εντάξει, ωραία, μπράβο. Απλά εγώ θέλω να πω αυτό το πράγμα, ότι εσείς τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που έχετε πάρει, τα έχετε πάρει με βοηθήματα. Άσε αυτά, δε, άσε αυτά, δε. Ναι, ρε, καλά σε λέει, ρε Κώστα, έχεις βοηθήματα. Να, πέρσι δεν το πήρες με βοηθήματα. Έλα, τώρα, άσε τώρα. Κι άλλα έχεις πάρει, και στην κορώνα γράμμα έχεις πάρει. Επιφάντρο και επιπάγε με τώρα, υπήρχε καλύτερη ομάδα. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, όχι, δεν μιλά για αυτά. Η καλύτερη ομάδα μου τα τρώγατε. Το 71 με το 77 ο ΠΑΟΚ που ήταν η κορυφαία ομάδα, που έτσι το θαύμαζε όλη η Ελλάδα, που ήταν μια ομάδα όνειρο, κατάφερε με χίλια ζόρια να πάρω ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Ενώ ήμουν 7 χρόνια κορυφαία ομάδα. Έτσι, έχει δίκιο. Κούδα Τριζαλίδη, Αποστολίδη, Ασλανίδη, Γκούδα. Δεν έχει δίκιο εδώ, ρε Κώστα. Είχα την κορυφαία ομάδα και μου είχε πει ήσουν τρυπημένος στο 5-3. Όχι, δεν ήταν τρυπημένος. Άσε σε παρακαλώ. Άσε παρακαλώ. Στο 5-3, στο 5-3 πώς έχασε το πρωτάθλημα, ρε Κυρκώστα, από την Παραχάικη. Ήσουν τρυπημένος. Δεν πήγαινε για πρωτάθλημα και ήρθε εδώ πέρα να ξεσχιστεί να με κερδίσει για να το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα με τρελάνεις. Ο Παναθηναϊκός το πήρε τότε. Ο Ολυμπιακός το πήρε. Δεν ήταν τρύπημα, ρε. Κερδίζει ο Ολυμπιακός με στην καβάλα και έτσι, άκου τι λέει. Το πρωτάθλημα. Έτσι, Ολυμπιακός. Τι μου λες τώρα. Ολυμπιακός, ρε, άσε ρε, μη λέτε τέτοια. Πέθανε ο άνθρωπος από τον καημό. Άσε τώρα. Έφυγε ο Μενώτη. Έφυγε ο Μενώτη. Κώστα, καμιά φορά μόνο σου είπες ότι στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος. Εκείνο το μάτς που ήμουν μέσα και το θυμάμαι σαν τώρα. Έχεις ένα φίλο που θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Ο ΠΑΟΚ έκανε έναν από τα καλύτερα παιχνίδια της ιστορίας του.
και η Πάτρα έκανε από τα καλύτερα. Και η Πάτρα μηνότανε. Έκανε 5 αντεπιθέσεις και έβαλε 5 γκολ που δεν πιανόταν. Εκτός το δεύτερο που έφαγε μέσα από τα χέρια του Στέφα, και αυτό έγινε αιτία να κατηγορηθεί και από ό,τι με λένε φίλοι Κορίνθοι να πεθάνει από καρκίνο, από τον καημό του για τη ρετσινιά που είχε. Παρόλο που ήταν από πλούσια οικογένεια και δεν είχε ανάγκη τα λεφτά. Εγώ λοιπόν, τον είδα τον Στέφα Γιώργο, ΠΑΟΚ Άγιαξ, στην Τούμπα φιλικό 1-1, που ήταν θεός. Και σε μια διπλή απόκρουση πήγε ο Κρόεφ, τον αγκάλιασε και το φίλησε. Είναι αλήθεια αυτό. Από την 4. Για να πάρουμε τη γραμμή που κάτι θέλει να σε ναι. ρωτήσει. Ναι. Έλα, Γκρέγκορη. Καλησπέρα, ο Γκρέγκορη είμαι. Γεια σου, Λεβέντη μου. Μια ερώτηση να κάνω, επειδή θαυμάζω το μυαλό και τη μνήμη που έχεις. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο, θα σε πάω σε ένα παγκόσμιο κύπελο πίσω. Έπαιζε, νομίζω, στην Αγγλία το 60, κάπου εκεί 64. Το 66. Το 66, λοιπόν, ξεκινάει ο αγώνας και παίζει η Πορτογαλία με την Κορέα. Με την Κορέα, το 4-3. Το 3-0 η Κορέα. Κάτσε να μιλήσω. 2-0, στο 12ο λεπτό, 2-0 η Κορέα. Να μου πεις ποιος παίχτης έβαλε γκολ και εγώ θα σε κάνω το εισιτήριο, θα πάμε πάω κάικ μαζί. Έβαλε ο Ουσέμπιο. Με έσκησες τώρα, με έσκησες. Και το τελικό αποτέλεσμα. 4-3. 5-2 ή 5-3. Σωστά, σωστά. Ένα εισιτήριο. Το κύριο Κώστα από μένα μαζί θα πάμε πάω ΚΑΕΚ. Και δεν θα φωνάζεις μόνο στα γκολ του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Φύγατε και οι δύο. Νίκος από Γιάννη Τσάγια το χθεσινό μάτς. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας παιδιά, τι κάνετε. Και είχαμε σήμερα, κάναμε εκπομπάρα, είχαμε εκπληκτικούς ακροατές, ένα Κυρκώστα γεμάτο πίκρα, μαυρίλα, αντιπαοξιδλίκη, ωραίους ακροατές, δεν ξεφύγαμε, είμαι πολύ χαρούμενος. Πάμε να κάνουμε κριτική στο χθεσινό αγώνα και θέλω να περάσουμε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που αγωνιστήκανε, Πασχαλάκης, εκπληκτική απόκρουση. Κοίταξε τον Κυρκώστα, ένα ριζόγαλο τον κερνάω. Τον Πασχάλη δεν τον κερνάω τίποτα. Είναι όμως ειλικρινής ο Πασχάλης. Εγώ θα κερνούσα τον Πασχάλη, τον ριζόγαλο και ένα τσιπουράκι. Τσίπουρο με ριζόγαλο. Τον Κυρκώστα δεν του δίνω ούτε ασπιρίνη στον πονοκέφαλό του. Είναι αντιπαοξής. Λοιπόν. Ο άλλος είναι. Τον καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, βγαίνει και λέει είμαι κουφάλα. Που τον είπα κουφάλα προηγουμένως και λέει είμαι. Ο άλλος αυτό... είναι ποντικομαμί. Είναι κρυφός, αυτό... είναι επικίνδυνος. Σε πουλάει παπά, λέει τα εγγόνια μου τα αγαπάω, είναι παοξάκια. Και από μέσα του λέει κουφάλες. Εκεί που ξεσπάθω ενώ Μενέτης δεν τη γύρισμα τον έκανε να πούμε με το Μενότη, ο οποίος έγινε τεχνικός διευθυντής στην Αγγλία. Το χαλάρωσε με τη μία, ρε. Δεν παίζεται. Ρε. Σου λέω έχει το Ζαγόρα ο Ζαγόρας. Είναι σαν τις κόμπρες να πούμε που ναι. σε κάποια φάση σε ζαλίζουνε. Ναι. Και μπαμ, σε ρίχνουν το δηλητήριο να πούμε που σκοτώνει. Ρε εσύ, ο Ζαγόρας είναι ψυχούλα. Το ξέρω. Δεν πονηρεύεται. Και βγαίνει ο άλλος και ρίχνει το φαρμάκι του και δεν παίρνει χαμπάρι ο Γιώργος. Έλατε. Εδώ έκανε γκάλοπ. Ποιος έχει τον περισσότερο κόσμο και αυτός γύρισε τον γκάλοπ. Ποιος πήγε ανάποδα. Περισσότερο κόσμο στην Κατερίνη. Το έκανε ανάποδα. Και θυμήθηκε το 69 που πήγε ο Άρης. Έλατε. Κάτσε ρε, από τότε πέρασε 60 χρόνια. Ρε. Η αλήθεια Άρης... είναι ότι ο Άρης στη δεκαετία του 60 και του 70 ίσως να είχε περισσότερο κόσμο, ας το πούμε. Όχι, δεν είχε, αλλά ήταν πολύ δυνατός. Ίσως να ήταν πολύ δυνατός, αλλά από τότε... Θεσσαλονίκη ήταν μισή-μισή. Από τότε οι δεξαμενές του έχουν αδειάσει πάρα πολλές και ίσως εκεί στο μπάσκετ λίγο να γέμισε κάποια πράγματα, έχει αλλά δεν ήταν ικανά. Του. Δεν ήταν ικανά, Γιώργο. Το ποδόσφαιρο ναι, κρατάει. Ναι, ναι, να το ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ δεν είναι άθλημα το οποίο μπορεί να κρατήσει μεγάλες μάζες. Τέλος πάντων, ας πάμε στα δικά μας. Πάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ευχάριστο για μένα να βλέπω ότι η ομάδα μετά την εποχή Πρίγιοβιτς αντιδράει με μια ομαδικότητα, με μια σύνεση και με μια πολυφωνία. Βλέπω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν ανατεθεί ο ρόλος, ας πούμε, για να βγουν τα κάστανα από τη φωτιά και τα καταφέρνουν. Βλέπω άτομα τα οποία, όπως είναι ο Ελκαντουρί και ο Μπίσεσβάρ,
και ελπίζω να έχουν την διάρκεια την οποία θα πρέπει και να μην είναι μεμονωμένοι μόνο να μπουν οι υπογραφές, γιατί η ομάδα τους έχει ανάγκη. Όχι ρε, να γουστάρουν που είναι εδώ. Όταν το γουστάρεις Γιώργο, όταν το γουστάρεις πρέπει να το δίνεις κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Έτσι. Και όχι ανά 2-3 παιχνίδια να κάνεις μια εμφάνιση, γιατί ξέρουμε ποια είναι η αξία. Όπως επίσης ξέρουμε ότι και ο Ρουμάνος είναι από τους λίγους μέσα στην ομάδα που στηρίζουν τον Ελ Καντουρί, γι' αυτό και τις προάλλες του. Σε δικαίωσε ο Ελ Καντουρί εχθές. Επιμένεις εδώ και πολύ καιρό ότι όταν ξεδιπλώσει αυτός ο παίκτης θα αλλάξει όλος ο ΠΑΟΚ. Εχθές εμένα μου άρεσε πολύ. Κοίταξε να δεις, ο Ελ Καντουρί έχει μια συγκεκριμένη αξία. Το θέμα είναι αυτή την αξία να τη δείχνεις στην ομάδα. Το ότι είναι ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων, για μένα είναι. Δεν είναι κάποιος άχρηστος. Πέρασε και τρεις τραυματισμούς, μόλις πάνε αυτά τραυματίζεται τρεις φορές από πέρσι. Τώρα συνήλθε. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν δεν έχεις όρεξη και όταν είσαι σε ένα μέρος το οποίο δεν σου αρέσει, γιατί πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είσαι κάπου αλλού, τότε φίλε, θα σου βγουν οι τραυματισμοί, θα σου βγουν τα ψυχολογικά, θα σου βγουν χίλια δυο πράγματα. Η ξυνήλα που σε κάνει να μην είσαι αρεστός. Βέβαια. Δηλαδή ξυνήλα βγάζει κουφάλα. Ναι, βγάζει. Γιατί κοίταξε να δεις, θεωρεί τον εαυτό του και ίσως δικαιολογημένα κιόλας να παίζει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Δεν λέω εγώ όχι. Αλλά ο Ρουμάνος του είπε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν κατεβαίνεις ένα σκαλοπάτι ή και δεύτερο, πρέπει να πάρεις φόρα για να ξανανεύεις άλλα 3-4 μαζί. Πάρε λοιπόν τη φόρα σου στον ΠΑΟΚ και πήγαινε στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Ρωσία, όπου γουστάρεις. Αλλά τι μα το ψωμί που σου δίνουν εδώ. Γιατί σε πληρώνουν και σε πληρώνουν καλά. Δεν σε πληρώνουν δηλαδή τσάμπα. Άρα λοιπόν, επειδή τα δύσκολα στην ομάδα έρχονται και είναι τις επόμενες αγωνιστικές, θα πρέπει να υπάρξει και αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ρουμάνος, και το λέω και θα το ξαναλέω σε κάθε εκπομπή μας, είναι ότι προσπαθεί την ομάδα να την έχει δεμένη με σειρματόπλεγμα. Και ανθρώπους που χαλάνε τη χημεία, όπως ήταν ο Άρντα ή και στα προηγούμενα μάτσο Ελ Καντουρί, να μπορέσει να τα συμμαζέψει λίγο αυτά τα πράγματα. Με τον Ουάρδα δεν τα κατάφερε. Μετά το χθεσινό τραπέζι με τον Ελ Καντουρί ίσως να τα καταφέρει. Ίσως να του πέρασε κάποια μηνύματα ότι τον υποστηρίζει στην ομάδα και τον θέλει. Μ' αρέσει, ομάδα... χθες ήταν πολύ καλός. Έβγαλε ωραίες μπαλιές. Κοίταξε να δει. Ανοίγει και είναι και ταχύς ρε. Δεν φαινόταν ταχύς αυτούς. Ο Μπίσεσβαρ και ο Καντουρί είναι άνθρωποι που στο μέσο όρο ταχύτητας της ομάδας είναι σε ένα υψηλό, μπορούν να παίξουν σε ένα υψηλό τέμπο ταχύτητας. Απλώς είναι το κορμί τους που τους κάνει έτσι να φαίνονται αρτσούμπαλοι και αργοί. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι αργοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που βέβαια ο νέος ρόλος του Ερκαντουρί, όπως και ο νέος ρόλος του ΑΚΠΟΜΠ, ο οποίος είναι ο άχαρος ρόλος, είναι να μπορούν να ξεκλειδώνουν άμυνες όπως εχθές του Πανιωνίου. Δηλαδή, ο Πιτσιρικάς εχθές έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο Μπες Βιές. Πού να τον καταλάβει ρε ο Κώστας αυτό. Μα δεν μπορεί να το δει δεν, ο γιατί δεν ξέρει μπάλα, είναι άμπαλος ο άνθρωπος. Βέβαια, δεν μπόρεσε να καταλάβει τι έκανε εχθές ο ΑΚ. Καταρχήν προσπαθούσε και τραβούσε τα στόπερ μια δεξιά και μια αριστερά για να μπορεί να μπει ο Ζάκοβ μέσα, να μπει ο Ελ Καντουρί, να μπει ο Μπίσεσβαρ, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και παρατήρησε κάτι στον κόλ του Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ μπαίνει με μια εκπληκτική τρίπλα, αλλά εκεί έχει γίνει μετατόπιση του στόπερ του Πανιωνίου, διότι ο ΑΚΠΟΜ τον τράβηξε στην άλλη μεριά με αποτέλεσμα να υπάρχει τρύπα για να μπει μέσα. Εκείνο το γίγαντα, πώς το λέγανε εκείνο το γίγαντα ρε, του Πανιωνίου, τι σέντερ μπακ είναι αυτό ρε. Ο Σταυρόπουλος, ο Πιτσιρικάς. Όχι, ένας μαύρος ρε, που ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλός από τον Βαρέλα. Δεν το θυμάμαι τώρα. Πω, τι θέλει, πάρτε τον αυτόν ρε. Τέλος πάντων. Μόνος του δεν πέρασε τίποτα στο ψηλό παιχνίδι. Άμα θέλουμε να πάρουμε έναν ψηλό και να δαπανίσουμε κάποια χρήματα και να πιάσουμε τόπο, ο Ισλανδός είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για μένα, η οποία μακάρι να υποδώσει. Τι έγινε λοιπόν, ο Βαρέλα? Ο Βαρέλα δεν θέλει να υπογράψει. Να πάει στην αυγή του Θεού. Όχι ακόμα. Να πάει στην αυγή του Θεού.
το ας παίξει για να αποδείξει να πάρει πιο πολλά λεφτάκι που θα πάρει. Ο Βαρέλα έχει αποδείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Τον χρειάζεται η ομάδα. Είναι μια σιγουριά πίσω, έχει βάλει και γκολ. Αν πιστεύει ότι μπορεί με την άνοδο της καριέρας του που έχει κάνει στον ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ομάδα που μπορεί να πάρει πολλά περισσότερα χρήματα από αυτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Πού να πάει, φίλε. Στο τέλος του Μαΐου που θα είναι στεφανωμένος πρωταθλητής Ελλάδος, μπορεί στο διαβατήριό του μέσα και να υπάρχει ακόμα ένα παράσημο του πρωταθλητή και κυπελούχου Ελλάδος, με αποτέλεσμα στην επόμενη ομάδα που θα πάει να πάρει περισσότερα χρήματα. Δεν μας απασχολεί εμάς αυτό. Του δίνουν τόσα λεφτά και δεν θέλει. Εμάς μας απασχολεί στα επόμενα μάτς ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Όφη, να κερδίσει τα Γιάννενα, να κερδίσει τον Ολυμπιακό, να κερδίσει την ΑΕΚ. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα το τι λεφτά θες θα να το πάρεις αήτος, Ρεαλίτη. Η προσπάθειά μου αυτή θα είναι. Θες ρε παλιάνθρωπε να το πάρει, να τον κάνεις να πάθει τίποτα ρε τον άνθρωπο στην Κατερίνη. Αίτητος. Κάτι που δεν κατόρθωσε κανείς πριν του Μπόμπεκ. Πολλές φορές ο ΠΑΟΚ με θυμίζει Ηρακλή από την άποψη του μυθικού αυτού ήρωα που δίνει κάθε μάχη και η κάθε μάχη είναι όλο και πιο δύσκολη. Τα δύσκολα για την ομάδα έρχονται. Τα δύσκολα για την ομάδα είναι μπροστά. Και θα χρειαστεί από όλους μας συμπαράσταση ο ΠΑΟΚ. Όχι μόνο από την ομάδα μέσα, αλλά και από τους φιλάθλους και από τους δημοσιογράφους και από όλο τον κόσμο. Γιατί όσο χτυπάς με τα βέλη σου τη Λερναία Ύδρα, τόσο ρίχνεις και το... Γιατί λέει ο Ολυμπιακός, α, θα τον προλάβω σε αυτή τη στροφή. Βλέπει ότι δεν προλαβαίνει, λέει στην άλλη στροφή. Ναι, αλλά κάποτε τελειώνει αυτός ο μαραθώνιος. Και να περιμένει τη στροφή. Και ακόμα περιμένει τη στροφή, ναι. Μάλιστα. Ναι, κατάλαβες. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάς την ΑΕΚ, ότι η οποία και αυτή θα διαδραματίσει ένα ρόλο, ο Παναθηναϊκός θα διαδραματίσει ένα ρόλο στο πρωτάθλημα αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του, έτσι, έχει σημαντικά ντέρμπι να βγάλει, έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ να βγάλει. Έχει 8 βαθμούς το... όμως. Οι άλλοι θα αυτό... τα πάρουν όλα. Μια ισοπαλία να φέρει στην Τούμπα μέσα. Ο Λουπάνος τους λέει το εξής. Δεν έχουμε 8 βαθμούς διαφορά. Αυτό τους είπε τις προάλλες στην προπόνηση. Είμαστε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε διαφορά. Και αυτό το ξέρουν οι παίκτες μας. Κάθε Κυριακή παίζουν σαν να είμαστε στη βαθμολογία ευθεία. Δηλαδή 40 Ολυμπιακό, 40 εμείς. Το φοβόμουν εχθές το μάτς. Γιατί να το φοβάσαι? Γιατί φοβόμουν να μην επαναπαυθούν, να μην έρθει καμιά στραβή, αλλά βλέπω ότι πλέον η διαφορά είναι τέτοια που και υπάρχει και προλαρισμός. Αυτό είναι το σημαντικότερο στον ΠΑΟΚ. Δεν πάνε μόνο να βρουν τον Ντόρκελε και να το... Αυτά. Ο καθένας παίρνει την μπάλα, κάνει την μπούκα του. Αυτό... Απελευθερώθηκε η ομάδα και πήρε και 10 εκατομμύρια ο Ιβανάκος. Αυτό το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνει τις τριάρες, που σημαίνει ότι ο κόσμος και η ομάδα παίρνει ψυχολογία. Εχθές είδαμε ότι αυτό είναι και ευεργετικό για την ομάδα, γιατί ο Λουτσέσκου μετά από πολύ καιρό στον ΠΑΟΚ τον είδαμε να είναι άνετος και να βάζει ένα πιτσιρικά μέσα το Λίρατζι, που αυτό δηλώνει ότι ο προπονητής μας είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση, και αυτό το δείχνει κιόλας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και οι ποδοσφαιριστές μας τακτικά δεν κάνουν λάθη. Βέβαια, το να κρατήσει όλο αυτό το οικοδόμημα, επαναλαμβάνω και πάλι, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και ψυχολογική, αλλά φίλε Γιώργο, και σωματική από τα παιδιά τα δικά μας. Και μετά από εκεί και πέρα μην ξεχνάς ότι η Αθήνα δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, δεν θέλει να το πάρεις, όπως και η Θεσσαλονίκη δεν θέλει να το πάρεις. Δηλαδή οι Αριανοί δεν θέλουν να πάρεις το πρωτάθλημα, λογικό είναι. Ούτε οι Ηρακλειδείς θέλουν να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν σε γουστάρουν, Δεν σε γουστάρουν. Και καλά κάνουν και δεν σε γουστάρουν. Και καλά θα κάνουν να έρθουν μέσα στην Τούμπα και να βγάλουν μεταφορικά τις ξυφολόγχες τους για να μπορούν να μας σκοτώσουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι όλη η ιστορία, η ομορφιά του. Και ξεχνάς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλλον το ξεχνάει αυτό και ο κύριος Κώστας και ο φίλος μας ο Πασχάλης. Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα με την αξία του
Δεν θα μου άρεσε εμένα να κερδίσω το πρωτάθλημα σφάζοντας τον Πανιόνιο εύκολα, σφάζοντας τον Άρη εύκολα, σφάζοντας τον Αστέρα Τρίπολης εύκολα για να λέω ότι πήρα ένα πρωτάθλημα. Εγώ δεν το γουστάρω. Δεν μπορώ, το λέει ο Μενώτης συνέχεια. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Όπας, είναι η διαφορά που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι, σαν ιδεολογία ίσως. Γι' αυτό με προβληματίζει και ο Πασχάλης, ο οποίος είναι ένας Μακεδόνας και σκέφτεται, ας το πούμε, όπως σκεφτόταν ο Γούσης ή όπως σκεφτόταν ο Εφιάλτης στις Θερμοπύλες. Δηλαδή, με προβληματίζει λίγο αυτό το πράγμα με τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης είναι καθαρό βιβλίο. Είναι καθρέφτης. Μπορείς, ναι, φίλε, μπορείς αλλά να φυλαχθείς. Ο άλλος είναι το φαρμάκι σου, λέω. Ρε παιδί μου, και ο Πασχάλης μπορεί να είναι, όπως το λες, ανοιχτό βιβλίο, ναι. Αλλά δεν σταματάει όμως να χαρακτηρίζεται. Ο χαρακτηρισμός άλλο αυτό, είναι αλλά ίδιο. Σου το λέει είμαι. Ναι. Σου το λέει, θα βρω τρόπο να σε φάω. Ο άλλος δεν το λέει, είναι ύπουλος. Μα είναι Γιώργο, γνωστό ότι τα τελευταία 50 χρόνια που παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα κάποιος, θα πρέπει να έχει πιασμένο στους πάντες. Τους διαιτητές, την ΕΠΟ, την Τροχέα Αθηνών. Δηλαδή, ό,τι κινείται θα πρέπει να είναι πιασμένο. Φέτος, μια ομάδα η οποία είναι 8 βαθμούς μπροστά, δεν έχει πάρει ένα πέναλτι μαϊμού. Δεν έχει βάλει ένα goal offside. Δεν έχει κάνει δηλαδή κάτι το οποίο να πεις ότι σκάλωσε η ομάδα και ο διαιτητής έδωσε το μάτς. Μία ερώτηση έχουμε, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας. Ναι. Θυμάσαι που πήγε πια με το Τσιπουράκι στην Αγίου Δημητρίου? Φυσικά και θυμάμαι. Στο Αιγαίο? Βεβαίως. Εκεί θα πάω. Είναι, ρε φίλε, ένα μέρος που μυρίζει θάλασσα, ρε φίλε. Δεν μυρίζει θάλασσα, δηλαδή, μέσα, ρε μεγάλε. Δηλαδή, ξέρεις, δύο πράγματα χαίρομαι στη Μακεδονία μας. Χαίρομαι ανθρώπους σαν τον κύριο που έχει το Αιγαίο, που καθημερινά προσπαθεί να μην μπει στον καταναλωτισμό και να κρατήσει ψηλά τα στάνταρ ποιότητας, γιατί βλέποντας ότι εγώ έτρωγα ένα ψάρι το οποίο το γουστάριζα, αυτός που με έβλεπε να τρώω το γουστάριζα ακόμα περισσότερο. Είδες πως χαιρότανε, ναι, ο Μπαρμπαγιάννης. Δηλαδή, άνθρωποι σαν τον Μπαρμπαγιάννη σήμερα, που υπάρχει οικονομική κρίση, σπανίζουν ερευνητές. Μερακλής. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι και τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στο μαγαζί έχουν πάρει αυτή τη γραμμή. Ναι, ότι δεν θα πουλήσεις, ρε φίλε, τίποτα το οποίο δεν πληρεί τα στάνταρ. Βάλτε το τραγούδι τον Μπαρμπαγιάννη να τα ακούσουμε. Γεια σου Νίκο, το άλλο Σαββάτο είμαστε εδώ να τα πούμε και ξανά. 10 λόγοι για να αγαπήσετε το Αιγαίο. Κάθε μέρα φέρνουμε για σας ολόφκερες ψάρια ημέρας εξαιρετικής ποιότητος. Τα νοπά ψάρια συσκευάζονται μέσα σε ειδική πρωτοποριακή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Εφόσον το επιθυμείτε, όλα μας τα ψάρια ψήνονται ή τηγανίζονται επί τόπου με ελάχιστη επιβάρυνση. Τα ψάρια που εσείς διαλέγετε μπορείτε να τα απολαύσετε στους άνετους χώρους των καταστημάτων μας. Εξαιρετική χώρη, εκεί θα πάω τώρα. Ή να παραλάβετε εσείς ένα πακέτο, αλλά και να σας παραδώσουμε εμείς το χώρο σας. Είτε περνάτε, είτε κάθεστε, είτε τα παίρνετε, τα φέρνουμε. Διαλέξτε. Επιπλέον καθημερινά θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις του σεφ μας σε μαγειρεμένα πιάτα με βάση το ψάρι και τα θαλασσινά. Επίσης μπορείτε να διαλέξετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας για να συνοδέψετε το γεύμα σας. Στους άνετους χώρους μας χαρείτε το ούζο σας και εκλεκτά αποστάγματα με λαχταριστούς ψαρομεζέδες. Ένατο! Η τήρηση των αυστηρωτέρων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας είναι βασικό μας μέλημα. Μοσχοβολάει θάλασσα, το είπε και ο Νίκος που ήπια με ένα ουζάκι παρέα εκεί. Και δέκατον, αφαιδείτε στη γνώση
τη φροντίδα και την εμπειρία των ανθρώπων μας και αγαπήσει το Αιγαίο. Και ένας ενδέκατος λόγος που θα πω εγώ, κυρίες και κύριοι, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με κάθε κιλό τσιπούρες, μία τσιπούρα δώρο. Δεν ξέρω, στο 1,5 κιλό, ρε Μπαρμπαγιάννη, τι θα μας δίνεις? Πάρω 1,5 κιλό τσιπούρες, μου δίνεις μία τσιπούρα. Αν μου δώσεις και κανένα μεζάκι, κανένα μεζεδάκι, κανένα γαρνί εκεί πέρα, στο 1,5 κιλό. Να είσαι καλά, να περνάτε καλά. Επίσης, ο Τσιτσιπάς, κυρίες και κύριοι, πέρασε στο επόμενο στάδιο κερδίζοντας την παγκοσμίου φήμης ταινίστα Φέντερεκ με 3-1 σετ και έκανε να τις καρδιές των Ελλήνων εκεί στην Αυστραλία όλων αυτών των παουξίδων που πήγανε να συμπαρασταθούν το δικό μας το παιδί να γεμίσει περηφάνεια και αγάπη για την πατρίδα που βγάζει τέτοια παλικάρια. Μπράβο στον Τσιτσιπά, μπράβο για την κοπελίτσα την άλλη, μου διαφεύγει το όνομά της, και εκείνη παίζει μπαλάρα. Επίσης, η αγάπη μας, η λατρεία μας στο κομμωτήριο της κυρίας Έφης. Με μόνο 5 ευρώ μπορείτε να πάτε Ολύμπου 23 και να απολαύσετε ένα κούρεμα που θα σας ταξιδέψει πραγματικά σε διαφορετικές διαστάσεις από αυτές που ταξιδεύετε τώρα. Γιατί με μεράκι, κομμωτές και κομμώτριες, σας περιμένουμε με μόνο 5 ευρώ. Να φροντίσουμε την κόμη σας και μην ξεχνάτε, θα σας βγάλουμε προς τα έξω πολύ διαφορετικά προς το καλύτερο, διότι το μεράκι μας το βγάζουμε στο κούρεμα. Δεν χτενίζουμε, δεν κουρεύουμε ή κάνουμε χειροτεχνία, ζωγραφίζουμε. 2-31-0-5-15-0-17 το κομμωτήριο της Έφης Ολύμπου 23. Επίσης, στο Αιγαίο να πάτε για το ψαράκι Αγίου Δημητρίου 70 απέναντι από το διοικητήριο, 2-31-0-2-14-0-0-1. Και από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με κάθε κιλό τσιπούρες, μια τσιπουράρα δώρο προσφορά από το κατάστημα Αιγαίου. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Να έχετε την υγεία σας. Γεια σας.